καλά τα έπαιξαν παιχνίδια, καλά βγήκανε όπως βγήκαν αυτά. Αλλά δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει αυτός, όχι, δεν κάνει εκείνος, όχι, δεν κάνει αυτός, όχι, δεν κάνει εκείνος. Παίζει συνέχεια με τα ίδια συστήματα, ρε. Γιατί είχαμε κανένα σύστημα. Τα έχουν μάθει πλέον. Άλλαξε κάτι. Συνέχεια το ίδιο βλέπουμε. Καλά έπρεπε το παλικάρι. Κάνει μια ανανέωση. Κάνει ανανέωση στο σύστημα. Βάλε τρεις καινούριους παίκτες ανάμεσα. Μετά βάλε όλους δύο. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι. Η αλήθεια είναι πικρή. Παίξαμε κορώνα γράμμα και χάσαμε. Εγώ πήρα και μια καραμέλα τρώ. Να φύγει πίκρα. Τέλος πάντων, αυτή η Ελλάδα είναι μόνο. Εντάξει, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Να σταματήσετε επιτέλους να κοιμηθούμε. Δεν ξέρετε ότι είναι ώρα κοινές ησυχίας. Όχι, παππού. Αυτές οι ώρες είναι πλέον ώρες κοινής ανησυχίας. Έτσι, ε. Ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα Βρανά. Σαν δεν τρέπεστε λίγο βραδιάτικα, παλιοχαρακτήρες, τεγιμόιδες, αλήτες. Το παιχνίδι έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Κιούδας. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο αγούλο μάτις. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Στο δάμια και στο πατίο το πατιέται κρατίο. Ρε δεν είναι το τόσουλι, εδώ είναι του ρασούλι. Ρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο πανιάκι, στο πανίο, στο πανί και δεκαδίο. Πολύ καλησπέρα, εδώ είμαστε κι εμείς. Αν μας ανεβάζει και λέει ο κύριος Λελίδης, θα είμαστε μπρούκλιδες. Ναι, αλλά εγώ δεν ακούω τίποτα. Τώρα λίγο καλύτερα, μπράβο. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε ξανά και μανά και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12. Παρέα με τον κύριο Λελίδη σε τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη για να δούμε πού θα μας βγάλει και απόψε. Πάμε για δεύτερο σαββατιάτικο ημιχρόνιο μετά από το μεταμεσονύχτιο. Και γκολ, κάτσε λίγο να τα χάσουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, περίμενε. Γκολ είναι, το ένα που μπήκε τώρα στα πολύ πολύ κοντά είναι η Τρούρο με την Τσέλμφορντ. Αυτό είναι 1-2 λέει το ντέρμπι εδώ το μεγάλο. Άλλο ένα είναι το Μόλεμπεγκ με την Άντερλεχτ, έχει γίνει 0-2. Τζένοα Μόντσα είναι 0-2 επίσης, άλλο έχει. Και Σασασίπας με την Φλάντρια είναι 1-0, τώρα ξεκινήσαμε εκεί τρίτο λεπτό. Αυτά είναι τα πολύ πολύ φρέσκα τα γκολ. Θα παρακολουθούμε και τα στοιχηματικά. Εδώ είμαστε, ό,τι προκύψει το μεταφέρουμε. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have... Λοιπόν, πάμε λίγο με γραπτά μηνύματα, λίγο αν θέλετε αργότερα με γραμμές, να βγάλουμε και αυτήν την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 9.55 και ενώ το σχόλιο και αποστολή 54.045 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας με τους Sugar Daddies. Sugar Daddies, το έλεος των οποίων είναι από χθες η χώρα, έτσι. Τώρα λέει με το που μάθανε ότι πέρασε το επίμαχο νομοσχέδιο, είναι κατά χιλιάδες κλείνουν εισιτήρια για να έρθουν εδώ πέρα. Καταλάβατε.
Εσείς κύριε Λελίδη, τι γνώμη έχετε για τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, με μια κουβέντα τώρα που το έφερε, γιατί τελευταία πολύ και χθες το συζητούσαμε λίγο. Τα ιδιωτικά. Ναι. Άρα είστε κατά δηλαδή. Μάλιστα. Είστε κατά. Γιατί υπονοεί εδώ πέρα ότι θα τα χρηματοδοτήσουμε εμείς δηλαδή. Ε, ναι. Ωραία. Άρα ο κύριος Λελίδης ψηφίζει κατά. Ωραία. Ε, τι άλλο θέμα έχει εδώ? Α, για τα φαντάσματα τι γνώμη έχετε? Άσχετο τώρα, αλλά υπάρχουν, αλήθεια? Όπα, καλά ξεκινάμε. Το λέω γιατί βλέπω τώρα εδώ, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, στη μεταμεσονύχτια, ψυχοσάββατο, ε. Ναι, άρα υπάρχουν και τα φαντάσματα. Λέω φαντάσματα γιατί φάντασμα στην μεταφυσική, άμα μπούμε να δούμε τον όρο, είναι, πώς το λέει, η ψυχή, ρε παιδί μου, που απελευθερώνεται από το σώμα του πεθαμένου, κάπως έτσι ας πούμε. Άρα δηλαδή ψηφίζετε και στα φαντάσματα, λέτε ναι. Ωραία, ωραία, καλά ξεκινάμε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα από περιέργεια, πώς το ορίζουμε το φάντασμα, το για την ψυχή μιλάμε ή με άσπρα σεντόνια και τέτοια που κάνουν ου και τέτοια? Ότι όλα μέσα, αμάν, βρήκαμε παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, βγήκε η εκπομπούλα νεράκι. Αυτά είναι. Να τα και τα ευχάριστα. Δεν τον είχα για τέτοιον. Δεν τον είχα για τέτοιον. Κάνα εγώ τον Καζαμπάκα περισσότερο, φυσιογνωμικά έτσι. Αν μου πεις, ας πούμε, ποιος μπορεί να ασχολείται με αυτά. Κάνα Χατζηπαντελίδη που είναι και λίγο έτσι μουλοχτά θα μπορούν. Και εσύ, το πουλάκι μας εδώ. Δεν μας είχε εκδηλωθεί τόσα χρόνια. Παρότι κατά καιρούς έχουμε κάνει εκπομπές και εκπομπές για αυτά. Είδες. Σταμάτησε. Έπεσε το φάντασμα. Εν τω μεταξύ, τώρα τα ψυχοσάββατα δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Αυτά τέσσερα είναι συνολικά. Δεν τα ξέρω πολύ καλά. Για κάποιο λόγο έβλεπα ότι το σημερινό θεωρείται πολύ έτσι ιδιαίτερο και σημαντικό. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, και πλάκα-πλάκα είδες. Από το πουθενά. Καιρό έχουμε να πιάσουμε κάνα τέτοιο. Το κάνουμε καμιά μέρα. Το κάνουμε καμιά μέρα, κύριε Λελίδη, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μας έμειναν πολλά θέματα. Πάνε και τα ούφο. Δεν ξέρω αν τα άμαθες αυτά. Είμαστε σαν εκπομπή, ζούμε ένα δράμα από χθες. Η NASA. Η NASA πάει τα ούφο γιατί η NASA μας κατέστρεψε. Έκανε δήλωση. Είπε, θυμάσαι εκείνα που είχαν βγει στη φόρα εδώ και κάνα δύο χρόνια ότι είχαμε θεάσεις αρκετές, 150, ξέρω εγώ πώς ήταν και παραπάνω. Ναι, βγήκε η NASA και είπε ότι τελικά λέει, δεν υπάρχουν αποδείξεις εξωγήινης τεχνολογίας στις έρευνες για τα άτια. Οπότε άνθραξε ο θησαυρός. Κατάλαβες? Και με άλλα λόγια, πάνε οι φάκελοι X-Fire, πάει και η εκπομπούλα. Εγώ με συμφέρει να μην το πιστέψω, γιατί μας αρέσει να μιλάμε για αυτά. Αλλά γενικά η φίλη μας η NASA δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια εδώ που τα λέμε τώρα, υπάρχει και ένα άλλο X-File πολύ μεγάλο, που μπορεί να είναι μεγαλύτερο και από τα UFO ακόμα. Θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο και σε αυτό. Η αγάπη του Μπέου με τον Κούγια ξαφνικά. Γι' αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα αρκετά μεγάλο X-File. Τέλος πάντων, εδώ τι μπορεί να μας κρύβουν, πλάκα-πλάκα. Ναι, έτσι η πεινάσα. Δεν βρήκαμε, λέει, τίποτα. Τέλος πάντων, να είδες, άμα έχεις Λελίδη, σας λέγω κι άλλη φορά. Ούτε θέματα χρειάζεται να ετοιμάζω, ούτε τίποτα. Άμα είναι αυτός εδώ, με πλακώνει στην ενδοεπικοινωνία και βγαίνει νεράκι. Τι θέματα έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Δεν μου λες, τα αφήνεις για έκπληξη. Ωραία, θα προκύψουμε σιγά-σιγά. Αν το άλλο, έχει άλλο. Με τα μαμούθ. Άντε Σάββατο να ξεκινήσουμε χαλαρά. Άσχετο, φλασιά τώρα έφαγα. Λίγα βήματα, λέει, απομένουν πλέον για να τα επαναφέρομαι στη ζωή. Το δήλωσαν αυτό οι επιστήμονες στην Washington Post. Ποιο? Άμα τα επαναφέρω, γιατί να επανακριθούν? Τι, θα μας φάνε τα μαμούθ? Δεν ξέρω γιατί το λέει, θα μου τα πει στο διάλειμμα. Έχουν, λέει, δημιουργήσει. Το έχεις ακούσει αυτό? Ξέρεις βασικά γιατί θέλουν να τα επαναφέρουν? Να τα πούμε τώρα. Έχει χρόνια αυτό, το παλεύουν χρόνια. Κλιματική αλλαγή μετανοείται. Γι' αυτό. Κάνανε, λέει, κάτι βλαστοκύτταρα, μπόρεσαν και φτιάξαν εκεί πέρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να πετύχει το εγχείρημα, ας πούμε. Και τώρα πρέπει, λέει, να γίνει μια πατέντα που θα μετατρέψουν αυτά τα βλαστοκύτταρα σε κάτι άλλους τύπους κυττάρων. Και τέλος πάντων, πιάσει σταυρό και κούρευτο για να επιτύχουμε τελικά την αναβίωση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Δεν θα είναι 100% όπως τα παλαιά τα μαμούθ. Υβρίδια θα είναι. Ή θα είναι κάτι ανάμεσα σε μαμούθ και ελέφαντα, λέει, γιατί
στο εγχείρημα συμμετάσχει και συμμετέχει ο ασιατικός ελέφαντας, γιατί έχει πολύ κοντινό DNA λέει αυτός, κατάλαβες. Και άμα τέλος πάντων εξελιχθούν όλα σύμφωνα με το σχέδιο, πότε είπανε, τώρα έχουμε 24, σε 4-5 χρόνια υπολογίζουν να γεννηθεί το πρώτο μαμουθάκι. Καταλάβατε, το κυνηγάνε χρόνια για να το πετύχουν. Αυτό θέλουν να το κάνουν. Θα πάρουν, λέει, ένα, αφού γίνουν όλα αυτά εδώ τα κόλπα στα εργαστήρια και βρεθεί η άκρη, θα πάρουν, λέει, ένα τεχνητό έμβριο, ρε παιδί μου, θα το βάλουν σε ασιατικό ελέφαντα. Αυτός έχει DNA κοινό με το μαμούθ κατά 99%. Και θα το κάνουν αυτό για να το ρίξουν το μαμούθ, το μαμουθάκι όταν μεγαλώσει, στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Γιατί θα ποδοπατάνε, λέει, αυτά τον πάγο για να μην λιώνει, θα τον κάνουν πιο συμπαγή για να μην λιώνει εύκολα. Ένα αυτό. Και το άλλο ποιο ήταν, δεν το θυμάμαι τώρα. Ότι θα τρώνε και τα φυτά που υπάρχουν κάτω από τον πάγο, τα ξεραμένα, τα παγωμένα, τις ρίζες κτλ. Γιατί και αυτά, όσο από κάτω βγαίνουν, ξέρεις, φυτά κτλ., δεν βοηθούν τον πάγο να μένει συμπαγής. Λιώνει πιο εύκολα. Οπότε, λέει, θα τα πετάξουν εκεί πέρα, όταν με το καλό τα φτιάξουν, για να πατάνε τον πάγο να γίνεται πιο συμπαγής. Και για κάποια άλλα, τέλος πάντων. Το έχουν κάνει και πείραμα στη Ρωσία αυτό. Όχι με μαμούθ βέβαια. Με κάτι βουβάλια, λέει, με κάτι άλογα. Σε ένα μέρος της Ρωσίας. Τέλος πάντων, έχουμε και τέτοια. Γενικά θέλουν να φέρουν αρκετά. Κι άλλα είδη, ρε παιδί μου, που έχουν εξαφανιστεί. Και όχι βέβαια για την κλιματική αλλαγή μόνο. Και κάποια για να εξισορροπηθεί λίγο η κατάσταση, γιατί έχουν πολλά εξαφανιστεί, ας πούμε, ή πηγαίνουν προς εξαφάνιση. Ποιο άλλο ήταν να δεις? Πώς λέγεται αυτό, θυλακίνη, μπορεί να λέγεται, έτσι λέγεται. Αυτό που είναι σαν σκύλος και έχει ρίγες τίγρη, από τίγρη που μοιάζει. Αυτό είναι η τίγρη της Τασμανίας, κάπως έτσι. Θυλακίνη το λέγανε. Κάτι δεν το θυμάμαι τώρα. Και τον τόντο, το ξέρετε τον τόντο. Αυτό είναι ένα πτηνό που ζούσε πριν πόσα χρόνια. Θα φέρουν και τον τόντο. Και το άλλο που θέλουν να φέρουν, τα έχουμε κάνει διατριβή αυτά τόσα χρόνια, είναι και η θαλάσσια γελάδα. Είχαμε και θαλάσσια γελάδα κάποτε. Αυτή έφτανε, λέει, 100 μέτρα, ξέρω εγώ, ύψος, μήκος, δεν θυμάμαι, και ζύγιζε 20-22.000 κιλά. Τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια, θα φέρουμε και τη θαλάσσια, την γελάδα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτό δεν είναι εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου. Αυτό είναι το National Geographic και το Animal Planet μαζί. Μιλάμε για τέτοιο πλούτο γνώσης. Αλλά δεν τα εκτιμάτε αυτά τα πράγματα. Μόνο ο κύριος Λελίδης αναγνωρίζει την αξία μας εδώ, από ό,τι βλέπω. Σημασία δεν μας δίνει, ούτε μας κοιτάει. Ναι, τέλος πάντων. Άτ, πάμε να προχωράμε. Και πού να πάμε, ξέρω κι εγώ πού να πάμε. Να πάμε λίγο στο στοίχημα και να περάσουμε και κάθε θεματούδη σιγά-σιγά. Πριν το στοίχημα, κάτσε να πω ένα γκολ που βλέπω και να αποθυμήθηκα κι άλλο. Η Σερέγκ με την Μπέβερεν έχει γίνει 0-1. Και η Χιρόνα με την Οσασούνα, αυτό είναι 1-0. Άλλο έχει πιο κάτω που μπήκε? Όχι, όχι. Αυτά. Ναι. Ναι, είναι και μεγαλούτσικο. Αυτά τα πολύ φρέσκα. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα? Ξέχασα τι θυμήθηκα. Κάτσε το ξαναθυμηθώ. Τεχνητή νοημοσύνη. Άντε τώρα που το ξεκινήσαμε χαλαρά και τα κλείνουμε με αυτά. Για το ρομπότ που χούφτωσε τη δημοσιογράφο, τα μάθα. Να, ο Λελίδης το ξέρει κατευθείαν τι να κάνει τη χειρονομία. Δεν υιοθετούμε βεβαίως, αλλά συνέβη. Και πού συνέβη? Σαουδική Αραβία, παρακαλώ. Εκεί που υποτίθεται είναι και Πουριτανοί και μαζεμένοι κτλ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Λελίδης το είδε από ό,τι καταλαβαίνω. Το είδες ή το διάβασες? Και βίντεο, ναι. Επίσημη παρουσίαση, μιλάμε τώρα για μεγάλη ξεφτύλα. Επίσημη παρουσίαση ήταν του συγκεκριμένου ρομπότ. Ήταν ένα συνέδριο τεχνολογίας, ρε παιδί μου. Έχει και βιντεάκι, ψάξτε το πραγματικά, άμα θέλετε, αξίζει δηλαδή, δεν είναι τίποτα, θα το βρείτε. Αυτό, λέει, είναι το πρώτο αντρικό ρομπότ της Σαουδικής Αραβίας, να το πούμε. Πώς είπαμε το λέγανε, Μουχάμαντ, κάπως έτσι. Και του είχαν βάλει, άμα το δείτε, μέχρι και φορεσιά, παραδοσιακή. Έτσι και λεμπίες, ιστορίες, αυτά που φοράνε πάνω στο κεφάλι, όλο το πακέτο. Και πάει η δημοσιογράφος από το Al Arabia να το παρουσιάσει στο κοινό. Άμα δείτε το βίντεο, είναι μπροστά αυτή και από πίσω ακριβώς είναι το ρομπότ. Και πάνω που ξεκινάει η live η σύνδεση, τσακ, σηκώνει το χέρι το ρομπότ και τραβάει ένα χούφτωμα. Πετάχτηκε πάνω ο δημοσιογράφος. Βέβαια. Ωραία. Οπότε πού καταλήγουμε εδώ τώρα, κύριε Λελίδη? Ότι πέρα από τα μαμούθ που θα μας φάνε, θα μας κατακτήσουν και τα ρομπότ. Έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως γι' αυτό. Δεν μπορούμε να μείνουμε παθητικοί. Πρέπει να ξεσηκωθούμε. Αδέρφια, διαδώστε.
Λοιπόν, επίσης το άλλο που πρέπει να διαδώσουμε είναι ότι ξεκινάνε και τα play-off, πλάκα-πλάκα. Το διαδώσουμε και αυτό. Πάω Κάρι σε 9 η ώρα, Dan. Νωρίτερα θα έχουμε τη Λαμία με την ΑΕΚ στις 5, Dan, αυτό. Και 8.30 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η μέρα θα έχει και μπάσκετ, Κολοσσό με ΠΑΟΚ 4:30, τον Άρη με το Μαρούσι 6 ώρα. Θα τα δούμε τα ματσάκια και από Δευτέρα θα πούμε τα περισσότερα. Και μετά να δούμε από εβδομάδα τι θα γίνει και με τον τελικό κυπέλου, που το μόνο στάδιο που πληρεί προϋποθέσεις από ό,τι φαίνεται είναι το παθεσσαλικό του Μπέου, που δεν θέλει κόσμο. Ακόμα και το ΆΚΑ λέει, δεν είναι όπως πρέπει τελικά, δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά. Έχει, λέει, τα συστήματα ασφαλείας εκεί πέρα, έχουν ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθούν. Άσε που και ο Μπαλτάκος είπε νωρίτερα ότι αν τυχόν η ΕΠΟ ορίσει το ΆΚΑ, πέφτει κατευθείαν η διοίκηση, πέφτει από πρόεδρος. Έτσι, μόνο, λέει, με απόλυτη συνένεση των δύο ομάδων κτλ. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, ακόμα και συνένεση να έχουμε δηλαδή από τις ομάδες, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, λέει, με τα συστήματα ασφαλείας. Οπότε τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, λες να πάμε σε κάνα μπέο. Θα τα δούμε από εβδομάδα και αυτά. Λοιπόν, για πάμε λίγο άλλη μία από το στοίχημα. Μήπως είχαμε κάποιο γκολ και έρχομαι και από τα πρώτα μηνύματα. Τρία μαζεμένα κιόλας. Μπαμ, μπαμ. Α, το ένα είναι βέβαια η Sociedad Β με την Κορνεγιά, τέλος πάντων 0-1. Η Ταραζόνα, λέει, με την Αρεντέριο 1-1. Η Deportivo Pasto με την Τσίκο είναι 2-1. Όλα αυτά είναι δεύτερο ημίχρονο, περίπου 58-60, κάπου εκεί. Για να πάμε λίγο πιο πάνω, πιο κάτω. Έχει και άλλα δύο. Ατλέτικο Μινέιρο, Αμέρικα Μινέιρο 1-0 είναι 45-3. Το άλλο που μπήκε τώρα στα κοντά είναι η Μόλεμπερκ με την Άντερλεχτ 0-3, 34. Κατεβαίνουμε λίγο μέχρι κάτω. Τα υπόλοιπα, μπα. Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή, τώρα μένουν, έχουν λήξει κάποια, θα λήξουν και άλλα. Θα κάνουμε μια περασιά σε αυτά που θα έχουν μείνει να παίζουν live. Αν θέλετε κάτι, βάλτε και ένα κωδικό, γιατί είναι μπαμπάτσικο το κουπόνι. 9.55 κενό το μήνυμα και αποστολή 54.045 και Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, η εκπομπή βλέπω ότι μπαίνει σε καλύτερες ράγες. Πολύ αισιόδοξο αυτό. Πρώτο μήνυμα είναι από τον Γιώργο που μας ανεβάζει εδώ πέρα πρωτοσέλιδο. Η σφραγίδα των Ιλουμινάτη και του Σόρος στον νόμο, λέει, του Αντίχριστου. Ποιος είναι ο νόμος του Αντίχριστου? Δεν μας λέει όμως. Για ποιο λέει τώρα, για τον νόμο για τους γκέι, λέει, για τίποτα άλλο? Λογικά γι' αυτό θα είναι. Μάλιστα. Ωραία. Να τα και τα ευχάριστα. Προχωράμε. Καλημέρα και στον. Καλησπέρα, μάλλον, και στον Γιώργο από το Ελσίνκι. Ο Νίκος εδώ, καλή εκπομπή μας εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αποστόλης εκλυπά. Τον άλλον πήσε μέσα, τον Δράκουλα. Κάναμε κουβέντα ακριβώς γι' αυτό στο διάλειμμα. Λέει ο Αποστόλης ότι καλό Σαββατοκύριακο. Σε εκλυπαρώ να ακούσω το Ζάρι. Κάναμε κουβέντα με τον Λελίδη γι' αυτό. Λέει, δεν το βάζω. Το Ζάρι, θέλει ο Αποστόλης να ακούσει το Ζάρι από την Σάτι, πώς τη λένε. Το λέγαμε, το σχολιάζαμε στο διάλειμμα, λέει, δεν το βάζω. Ό,τι και να μου δώσει, λέει, δεν το βάζω. Είναι κόκκινη γραμμή, κατάλαβες. Και έχει εδώ Αποστόλης, λέει, εκλυπαρή να ακούσει και από κάτω Eurovision 2024. Αυτό είναι το τραγούδι της Ελλάδος και τα λοιπά. Το τραγούδι αυτό, α, είναι δήλωση. Το τραγούδι αυτό έσωσε τη γιαγιά μου. Ήτανε κατάκητη 6 χρόνια, λέει. Άντε ρε, νόμιζα σοβαρά το λες. Λοιπόν, έλα, χιούμορ είναι, ωραία. Έχει και καλά δήλωση που λέει ότι η τραγουδίστρια, ότι το τραγούδι αυτό έσωσε τη γιαγιά μου, ότι ήταν και καλά κατάκητη, ρε παιδί μου, πόσα χρόνια, και με το που το άκουσε, σηκώθηκε για να κλείσει το ραδιόφωνο. Αυτό το υιοθετούμε ή δεν το υιοθετούμε?
Η Σόνια μας λέει, αλλά εγώ δεν την ξέρω. Και δεν, πες ρε παιδάκι μου τίποτα, τι έχει πει. Δεν τον άκουσα τον Πλεύρη. Τι είπε για, τα, για Sugar Daddy. Θα ήταν, λέει, η μεγάλη επιτυχία της εκπομπής εάν είχε την τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη επί του θέματος Sugar Daddy. Τι εννοεί η ποιήτρια, τι είπε ο Πλεύρης Γιάννη, ακούσαμε τίποτα? Δεν άκουσα κι εγώ τίποτα. Κάτι θα είπε κι αυτός, αλλά τι είπε, βρε, δώσε μας μια. Ποιος Πλεύρης, μωρέ, ο γιος τώρα, ο υπουργός, ποιος άλλος? Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, αφού είναι. Αυτό, αφού ο μπαμπάς είναι ο εκπρόσωπος των Sugar Daddy, ο μπαμπάς θα πει. Λες να εννοεί για τον πρώτο? Άμα για τον μπαμπά θα εννοεί μάλλον. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το έπιασα, είναι χιουμοράκι. Είναι χιουμοράκι. Ναι. Σε πρόλαβα, Σόνια, άμα μπει στη σελίδα που έχουμε στο Facebook, μια σελίδουλα και ανεβάζουμε χαζαμάρες. Άμα μπει, ναι, θα δεις κάτι τέλος πάντων σχετικό. Λοιπόν, δεν υιοθετούμε. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Καλησπέρα, λέει, και στη ραδιοφωνική και facebookική παρέα. Ωραία. Ο Γιώργος μας ανεβάζει εδώ τον μεγάλο Sugar Daddy, τον αρχηγό δηλαδή. Ποιος μπορεί να είναι, κύριε Λελίδη, ο Big Sugar Daddy? Δεν πάει. Το αφήνω να τρέχει. Θα έπρεπε να το έχεις βρει ήδη. Ο Γιώργος εδώ μας το ανεβάζει. Λοιπόν, κάτσα δούμε. Έχετε διάθεση για χαζουμαρούλες, ε? Ανεβάζει παραπάνω ο Χάρης εδώ. Κάτσε λίγο να το δω. Ποια είναι η αιτία της νόσου των τρελών αγελάδων? Εντάξει, να μην το διαβάσω όμως, γιατί δεν θα υιοθετήσουμε. Μπορείτε να το δείτε εσείς αν θέλετε. Λοιπόν, και κλείνουμε την πρώτη περασιά με τον Αποστόλη που λέει: Βρέι, αφήστε τα μαμούθ. Επιστήμονες δημιούργησαν ένα ζευγάρι όρχης, λέει, σε εργαστήριο. Ισραηλοί αυτοί, από πρωτογενή κύτταρα νεογνών ποντικιών, προσφέροντας νέες ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα. Ναι, το είχαμε αναφέρει ένα βράδυ αυτό. Τώρα με πάμε σε αυτά, δεν τελειώσουμε ποτέ. Ξέρετε τι άλλο δημιούργησαν οι επιστήμονες, αλλά ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο, θέλετε υλοποίηση? Τώρα, άμα το πω, θα νομίζετε κάποιοι ότι είναι λάθος. Το έχουμε αναφέρει ξανά σε βραδινή εκπομπή. Δεν είναι λάθος εφραστικό. Αυτό που θα ακούσετε είναι αρσενικά, οάρια. Και αν αυτό το πράγμα εξελιχθεί, θα μπορεί ούτε τεχνητή μήτρα ούτε τίποτα. Θα μπορεί αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, έτσι, ο μπαμπάς να γεννάει κανονικά και από δίπλα ο άλλος ο μπαμπάς. Άμα φτάσει τέλος πάντων εκεί, ακόμα έχουμε μέλλον. Έχει πάρα πολλά τέτοια που γίνονται κατά καιρούς. Σόδομα και Γόμερα, λέει ο κύριος Λελίδης. Δεν υιοθετεί. Δεν υιοθετεί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη πέρασια. Κάνουμε refresh. Ό,τι άλλο έρθει, εδώ είμαστε για να το δούμε. Πώς θα το πάμε τώρα, είναι και Σάββατο. Έλεγα να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Τέλος πάντων, μετά το διάλειμμα θα περάσουμε και δύο πράγματα από την επικαιρότητα. Θα τα πούμε, αν θέλετε, και παρέα. Έτσι λίγο μετά ένα χεράκι τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε προς το παρόν, 9.55, έσκασε μήνυμα που λέγαμε και για τα φαντάσματα, να σου το πω τώρα. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.045, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση. Αυτό το είχα δει και εγώ, αλλά μου φάνηκε λίγο χαζομάρα, γι' αυτό δεν το ανέφερα, που με αφορμή το ψυχοσάββατο που πήγαμε από το ψυχές στα φαντάσματα, λέει ο Γιώργος εδώ, ναι, έχει και τον ορισμό, το πάει και παραπάνω δηλαδή, ναι. Ο ορισμός ποιος είναι του φαντάσματος, ότι σύμφωνα με τη μεταφυσική, η απελευθερωμένη από το σώμα, λέει, η ψυχή του θανόντος, η οποία δημιουργεί ορατή παρουσία πυκνώνοντας την εθερική ύλη, μπράβο, ώστε να γίνεται αντιληπτή στις αισθήσεις μας. Μάλιστα, το εθερικό, λέει, αστρικό σώμα του πεθαμένου που υλοποιείται, ελκύοντας ενέργεια από τους ζωντανούς. Και λέει παρακάτω, αυτό το είχα δει και εγώ μια μέρα που είχαμε ανοίξει κάποτε κουβέντες για τα φαντάσματα και τα ψάχνα. Λέει, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί αυτό να. Τέλος πάντων, ότι. Όχι, το ότι κάποιοι που πιστεύουν σε αυτά. Να, ο Λελίδης λέει: εγώ πιστεύω σε αυτά, έτσι. Το ότι μπορεί να γίνει αισθητό σε κάποιον άνθρωπο ότι τριγυρνάει μια ψυχή γύρω του, για κάποιο λόγο, λέει. Πραγματικά θυμάμαι ότι το είχα δει και εγώ, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν αυτές οι ώρες ακριβώς. Λέει ότι μέχρι 2,5 ώρες. Δηλαδή μετά τι γίνεται, μετά τελειώνει το ωράριό του και φεύγει. Τόσο κρατάει το αστρικό σώμα και τα λοιπά. Ναι, δεν τα ξέρω αυτά. Το έχω δει και εγώ ότι κρατούσε λίγες ώρες. Δεν θυμόμουν εγώ για 2,5. Θυμόμουν, είχα την εντύπωση για 4-5 και τα λοιπά. Μπορεί να ήταν και 2,5 όπως το λες. 2,5 ώρες κρατάει το φάντασμα. Αυτή είναι το κινητό μας περισσότερο κρατάει η μπαταρία, αν μιλάμε συνέχεια. Τι φάντασμα είναι αυτό? Από την Κίνα, είμαι Κινέζικο. Τέλος πάντων, ωραία. Εντάξει, ωραία. Έχουμε εδώ πέρα, θα πιάσουμε
Πιάσαμε ήδη δηλαδή αρκετά. Από φαντάσματα μέχρι τεχνητές νοημοσύνες, μέχρι διάφορα εδώ που στείλατε. Ωραία. Άρα, πάμε να δούμε λίγο άλλη μία το κουπόνι. Αν έχει μείνει τίποτα, και να πάμε διάλειμμα και να επανέλθουμε για να δούμε πώς απορρευθούμε. Πέρασουμε και δύο πράγματα έτσι από την επικαιρότητα στα πεταχτά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. γκολ έχουμε. Πού έχουμε τώρα? Deportivo Chico, το είχαμε πει το 2-1, το έχει ακόμα κοκκινάδι. Deportivo Chico 2-1. Εμείς είπαμε είμαστε με Chico γιατί έτσι λέγανε τον παπαγάλο μας. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν τα πάμε καλά σήμερα. Η Μαχρύπ με την Τάγκερ είναι 2-1 και αυτό. Άλλο που μπήκε τώρα στα κοντά, Genoa Monza είναι 0-2. Και άλλο ένα πιο κάτω, η Σαν Μιγγέλ με τη Σαν Μάρτιν, το ντέρμπι το μεγάλο, 0-1. Αυτά είναι τα τελευταία που βλέπω τέλος πάντων. Έχει και άλλα βέβαια που μπήκαν, αλλά είναι τώρα αρκετά μεγάλο το κουπόνι για να τα περάσουμε όλα. Οπότε αυτά. Αν θέλετε κάτι, εδώ είμαι. Ρίχνετε μία, έτσι, ένα κωδικό, μπαμ, για να τα βρούμε, να τα πούμε ότι είναι. Και γενικότερα, ό,τι άλλο θέλετε, βάλτε τα θέματά σας να δούμε πώς θα το πάμε μέχρι τις 12. 9.55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54045 και Μετρόπολη 95 και 5. Για να δω πριν φύγουμε διάλειμμα, άμα έχει κανένα νέο, πολύ πολύ νέο. Κάτι ανακοινοθέντα βλέπω εδώ σε σχέση με τη Γάζα και όχι, Μπλίνγκεν και Φιντάν και τα λοιπά. Και έχει λέει και αναφορά στα ελληνοτουρκικά και στη Γάζα. Καλά, θα τα δούμε και αυτά μετά. Λοιπόν, ωραία. Έχει εδώ διάφορα, θα τα περάσουμε ένα χεράκι. Μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε, μέχρι να έρθει ο Αλέξανδρος Τσίγκος για να πείτε τα περισσότερα. Εμείς πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά και λαό και επανερχόμεθα. Θα δούμε με τι, με ό,τι ήθελε προκύψει ως συνήθως. Πάμε και για δεύτερο ημίωρο σιγά σιγά. Χαλαρούτσικα το πήγαμε το πρώτο. Κύριος Λαλίδης θέλει να το πάμε λίγο λέει, πιο δυναμικά από εδώ και πέρα, να βάλουμε θέματα εδώ, να ανάψουν λίγο τα αίματα. Ναι, αν και Σάββατο τώρα είπαμε να το πάμε λίγο χαλαρά σχετικά. Θα δούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα. Κάτι ήθελα να πω τώρα, επειδή είπε να το πάμε. Έχει κάποια, ξέρεις, πέρα από τα. Από τα γνωστά αυτά, είναι και κάποια που δεν ξέρω κατά πόσον βγήκαν παρά έξω πάλι για κάτι ανατιμισούλες που έρχονται
πες το, τηλεπικοινωνίες, ίντερνετ, τηλέφωνα, σταθερά, κινητά κτλ. Κοίταξε τώρα. Ναι, σε όλη την Ευρώπη λέει κατεβαίνουν. Στην Ελλάδα έλεγα να μην τα πολυπιάσουμε αυτά σήμερα. Για το έρχονται ανατιμήσεις στις τηλεπικοινωνίες, θα πάει μέχρι 20% πάνω, κινητά, σταθερά, ίντερνετ κλπ. Εδώ τώρα αυτό που λέει, γιατί είναι και το άλλο, έρχονται και στο νερό. ΕΙΑΘ. Στο νερό είμαστε οι πιο φτηνοί στην Ευρώπη ή αμέσως δύο πιο φτηνού σίγουρα. Στις τηλεπικοινωνίες που λέει, είμαστε κατά μέσο όρο που τα κοιτούσα περίπου 50% πιο ακριβή από το μέσο όρο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Τέλος πάντων, α τα δούμε και αυτά. Πάντως να προετοιμάζεστε λίγο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, Sociedad, αλλά είναι Β' αυτό. Οκ, αφού το είδαμε, άντε να το πούμε. Η Real Sociedad Β' με την Κορνεγιά είναι 1-1, 76. Γκολ έχουμε και στο Σεν Γκάλεν με τη Λουγκάνο. 2-2, 48. Γκολ έχουμε και στο Καρταχένα με την Φερόλ. 1-1 στο 35. Α, περίμενε το άλλο. Και η Ταραζόνα με την Αρεντέριο λέει 1-2-74. Τι τέρμπι είναι αυτά σήμερα όλα, ένα και ένα, μπράβο. Λοιπόν, ναι, άντε πάμε να πούμε και δύο πράγματα για την επικαιρότητα, χωρίς τώρα να μπούμε πάρα πολύ μέσα, και μετά στεκόμαστε όπου αγαπάτε. Μέσω γραπτών μηνυμάτων εξακολουθούμε να τα λέμε, να επικοινωνούμε για ό,τι θέλετε. 54-045-955 μπροστά και Μετρόπολης 95-5 και δεύτερη ώρα θέλετε, ανοίγουμε και καμία γραμμή. Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσουμε. Βλέπω και εγώ εδώ τα site τι παίζουν τα πρώτα θέματα για να πάρουμε καμία πάσα. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που από χθες ήταν το πρώτο θέμα, μιλήσαμε αρκετά στη μεταμεσονύχτια και μιλήσατε και εσείς. Τώρα αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, εδώ θα είμαστε εννοείται. Μιλήσαμε δίπλα από αυτό και για τους sugar daddy's που λέτε εδώ στο Facebook, που δυστυχώς υπήρχαν και θα υπάρχουν, και ξέρεις τώρα αυτό πώς το λένε, είναι κάποια πράγματα ρε παιδί μου που θέλουν συνήθως δύο, δεν γίνεται με έναν. Άρα και sugar daddy's θα υπάρχουν, όσο θα υπάρχουν και sugar friendly κοπελιές που θα είναι διατεθειμένες τέλος πάντων έτσι να δώσουν κάποια πράγματα για να πετύχουν αυτά που θέλουν, που χρειάζονται κτλ. Δηλαδή δεν είναι θέμα ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό βέβαια, αλλά ευρύτερο και βαθιά κοινωνικό. Έτσι. Και προφανώς δεν είναι και μόνο, δεν νομίζω ότι είναι και μόνο θέμα γυναικών, γιατί άμα το προεκτείνουμε και λίγο, παιδιά τώρα μεταξύ μας που δεν μας ακούνε και πολύ, η κοινωνία γενικότερα, ένα μεγάλο μέρος τέλος πάντων, έχει μάθει να ξεπουλιέται, κυριολεκτικά θέλεις, μεταφορικά θέλεις. Άλλος δίνει σώμα, άλλος δίνει, ξέρω εγώ, μυαλό, ιδεολογία, πνεύμα. Τέλος πάντων, το είπαμε και στη μεταμεσονύχτια πάνω στην κουβέντα. Γενικά, οι κατουρημένες ποδιές πάντα ήταν αρκετά οικίες εδώ στην Ελλάδα. Έτσι και καταλαβαίνετε. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να πάει και παραπάνω και να φτάσουμε και στην εκπόρνευση. Γίνονταν αυτά, δυστυχώς, θα γίνονται. Και νομίζω ότι είναι αστείο να το περικλείουμε και να το κολλάμε στα πανεπιστήμια και μόνο, μόνο και μόνο για να υπάρχει αναβολικό επιχείρημα. Το πρόβλημα δεν είναι σε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα, για sugar daddy και sugar daughter και τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι, αν θέλουμε πραγματικά δηλαδή να το δούμε λίγο σοβαρά, στις αξίες που χάνονται μέρα με την ημέρα, σε κάποια πρότυπα, αυτά τα μοντέρνα, τα πρότυπα, τα λίγο έτσι πιο καινούρια, και σε κάποιες λογικές που μπορούμε να τις βαφτίσουμε λογικές της εύκολης ανέλυξης, να το πούμε. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα για τα πανεπιστήμια συγκεκριμένα, okay, είπαμε κάποια πράγματα, το συζητήσαμε μία, το συζητήσαμε δύο, δεν ξέρω, από εκεί πέρα θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε από τις ελάχιστες, μπορεί και οι μοναδικοί, από τις προηγμένες χώρες που δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το σίγουρο επίσης είναι, φαντάζομαι, ότι εάν τα πράγματα ήταν τόσο τραγικά, θα είχαν κλείσει σε κάποιες από τις άλλες χώρες. Έτσι. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ, νομίζω, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι, να βάλουμε αυτό το τίτλο. Το ζήτημα είναι πώς θα εφαρμοστούν εδώ στην Ελλάδα. Το εγχείρημα πώς θα εφαρμοστεί από μόνο του
Τίποτα δεν είναι του διαβόλου. Το θέμα είναι ποιος διαχειρίζεται. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Αν αυτός που διαχειρίζεται μια κατάσταση είναι Θεός ή είναι διάβολος, τέλος πάντων. Λοιπόν, μέσα σε όλα είχαμε και μια δήλωση από τον Πιερακάκη. Είπε σε 18 μήνες από τώρα θα έχουμε το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο και να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, τι ωραία που το περνάνε. Όχι ότι, εντάξει ρε παιδί μου, λογικό είναι επικοινωνιακά. Δεν θα πούμε ιδιωτικά, θα πούμε μη κρατικά. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων. Και να δούμε ποιο είναι αυτό το πρώτο και να δούμε και γενικότερα ποια είναι αυτά που σε βάθος χρόνου θα διαφερθούν και θα έρθουν. Υπάρχουν κάτι διαρροές που είναι κυβερνητικές, ξεκαθαρίζω, έχει σημασία. Λένε το εξής, και μακάρι να είναι αλήθεια, έτσι, αλλά κρατά μικρό καλάθι. Λένε ότι ενδιαφέρον έχουν δείξει μέχρι τώρα το Yale, του Hopkins το Πανεπιστήμιο, το Duke, της Νέας Υόρκης και κάνα δυο ακόμα γνωστά που δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Να το δούμε όμως στην πράξη αυτό, γιατί γενικά αυτό που κυκλοφορεί και αυτό που φαίνεται είναι ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια συνήθως δεν μπαίνουν εύκολα στη διαδικασία να πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, ξέρεις, να μεταφερθούν, να πάνε να κάνουν παραρτήματα σε άλλες χώρες. Συνήθως πηγαίνουν μεσαία ή μικρότεροι βεληνικούς κλπ. Μακάρι, έτσι, αν είναι να έρθουν τέτοια πανεπιστήμια, μακάρι να έρθουν και θα δούμε στην πράξη πώς θα βγει αυτό. Στο γήπεδο όλα φαίνονται. Σήμερα λέμε πάρα πολλά, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα νομίζω είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς έτσι τα υπέρ και τα κατά, τα συν και τα πλήν. Εγώ για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, για τα συν και τα πλήν δεν μπορώ να είμαι, είπαμε είναι το θέμα αρκετά εξειδικευμένο. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος για ένα πράγμα πάντως, ότι η φασαρία που γίνεται έχει μέσα πολύ μεγάλη υπερβολή. Και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο για τα πανεπιστήμια, στην Ελλάδα πάντα το είχαμε με οτιδήποτε καινούριο. Το θέμα είναι ότι εδώ, με το συγκεκριμένο, ένα παραπάνω, καταλαβαίνουμε όλοι τώρα λίγο πολύ ότι θίγονται και κάποια κεκτημένα και κάποιες ιδεολογίες και από κάποια στιγμή και μετά, πέρα από τους λογικούς προβληματισμούς που δεν εννοείται θα τους ακυρώσουμε, υπάρχει και αυτό που λέμε ομοί πολιτικοί, κακώς εννοούμενοι. Έτσι, και δεν γίνεται δυστυχώς μόνο από πολιτικούς. Το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έχει πάρει ένα δρόμο που δεν είναι και πολύ καλός. Έτσι, τα πανεπιστήμια δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Ενώ και τα δημόσια. Και πολύ περισσότερο τώρα για τα ιδιωτικά, άλλη κουβέντα, αλλά οκ. Πάντως, γενικά, ρε παιδί μου, τα πανεπιστήμια δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως κυψέλη, ας πούμε, εκολαπτώμενων συνδικαλιστών ή και πολιτικών ακόμα. Έτσι, μεταξύ μας τώρα και αυτά, που δεν μας ακούνε και πολύ. Μεταξύ μας, μεταξά που λένε. Κατά τα λοιπά, το δεύτερο σημαντικό θέμα των ημερών, και αυτό το συζητήσαμε βέβαια έτσι απόξω, το άλλο το νομοσχέδιο που πάει να έρθει, που έχει βγει ήδη σε δημόσια διαβούλευση ηλεκτρονική, μιλάμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που επίσης έχει φέρει αντιδράσεις, τέλος πάντων, αν θέλετε μέσα σε όλα, το κουβεντιάζουμε και αυτό. 1η Απριλίου είναι να περάσει. Και ενώ το πρώτο απογευματινό χειρουργείο είναι να γίνει τώρα το επόμενο διάστημα εδώ στο Παπαγεωργίου, και μαζί με αυτό να έρθει και η πολυσυζητημένη ρύθμιση που λέγαμε για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που προβλέπει πλήρη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων και προβλέπει και δυνατότητα βέβαια εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή ακόμα και διατήρηση προσωπικού ιατρίου. Έτσι, είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Για μένα είναι πιο σοβαρό από τα πανεπιστήμια αυτό. Οκ, τα βάζουμε σε τίτλους και όπου θέλετε να σταθούμε μετά, στεκόμαστε. Λοιπόν, κουπόνι πριν προχωρήσουμε, μην μας φύγει κανένα εδώ. Τίποτα. Ξεραίλα. Κανένα γκολ. Ωραία. Άρα αφού κανένα γκολ, προχωράμε. Light up your eyes for what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. Broke up the family. Everybody cried. For what it's worth, I have a slow disease that sucked me dry. For what it's worth.
heart-shaped hole tonight. For what is? Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε και μερικά μηνύματα. Κουβεντιάζουμε εδώ και με τον κύριο Λελίδη. Καλησπέρα μάλλον και στη Σόνια. Ο Αποστόλης ανεβάζει εδώ έναν sugar daddy ο οποίος έχει εκπληκτικό χαρακτήρα. Ναι, ναι, ωραία είναι αυτά να μπείτε να τα δείτε. Ο Πέτρος λέει, εγώ σου έγραψα μήνυμα για την εκπόρνευση και το δανεισμό των φοιτητών για δίδακτρα εδώ και 1,5 μήνα. Δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια, Πέτρο, αυτό. Δεν ξέρω, μήπως δεν το είδα κιόλας, γιατί χθες είχα ένα θέμα με την οθόνη, όπως θα άκουσες, φαντάζομαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι κάτι άλλο που έστειλε χθες, εκτός αν το έστειλες άλλη μέρα. Τέλος πάντων, το να εκπορνεύεται, λέει κάποιος, για κάτι που μέχρι τώρα ήταν δωρεάν, ας σκεφτεί ο κόσμος τι φταίει. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, η ανάλυση σου αδονίζει. Όπως καταλαβαίνεις. Όπως αγαπάς. Όπως καταλαβαίνεις. Εγώ ξέρω ότι. Εγώ καταρχάς είπα 100 φορές, Πέτρο μου. Γιατί εσένα οι δικές σου αναλύσεις, επειδή ξέρω ποιος είσαι και μιλάμε συχνά, πάντα δεν υπάρχει ένα, όχι ένα, δεν υπάρχει μισό, που θα το δεις, ρε παιδί μου, ουδέτερα ή θετικά. Όλα θα θέλεις να τα δεις αρνητικά. Μα όλα. Και δεν είσαι ο μόνος, βέβαια. Λοιπόν, η δική σου η ανάλυση τι κάνει. Πες μου ποια χώρα δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θυμίζω, για να μην ακούμε επιλεκτικά, εγώ είπα λοιπόν, επειδή τώρα και με τον Γιάννη συζητούσαμε αυτό εκτός αέρα και του εξηγώ κάποια πράγματα, ότι το θέμα της άποψης έτσι είναι πολύ σοβαρό. Το έχουμε στην Ελλάδα, λες και πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Όλοι έχουμε άποψη για όλα. Για να έχουμε άποψη για αυτά, θα πρέπει να έχουμε ψάξει κάποια πράγματα, να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ωραία. Εγώ λοιπόν είπα ότι δεν μπορώ να μετρήσω τα συν και τα πλην. Αν εσύ θέλεις να βλέπεις φαντάσματα και ό,τι δεν συμφωνεί μαζί σου είναι αυτό το κλασικό, ας πούμε, ότι όλοι παπαγαλίζετε και κάνετε και δείχνετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά δεν με απασχολεί κιόλας, να ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα και στον. Καλησπέρα και στον. Λέμε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τα τελευταία. Περίμενε. Λέμε όχι στα ιδιωτικά, ο Κωνσταντίνος. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τα τελευταία πόσα χρόνια σπουδάζαμε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και μετά κυνηγούσαμε θέσεις στο δημόσιο. Βλέπε, λέει, γυμναστές, γιατρούς κλπ. 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 Καλησπέρα και στον Αποστόλη που ανεβάζει. Τι είναι αυτό? Sugar Daddies. Τι είναι αυτό? Since 1925. Τι είναι αυτό, βρε? Α, έχει βγει γλυκό είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Σαν τουλουμπάκια μικρά είναι. Σαν Sugar Daddies γλυκάκι υπάρχει και τέτοιο, ε? Μπράβο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Και ένα στοίχημα λίγο να το δούμε και προχωράμε. Μισό. Η Τρούφο με την Τσέμφορτ είναι 1-4 στο 56. Η Longford με την Cork City είναι 0-1 στο 58. Άλλο, αυτά είναι και τα τελευταία γκολ που μπήκαν τώρα στα κοντά. Λοιπόν, πέρα από αυτά, που αν θέλετε μετά που θα ανοίξουμε γραμμές, άμα αν θέλετε τα συζητάμε. Τι άλλο είχαμε? Να πάμε λίγο και από το flyover. Μπαμ. Για το οποίο η αλήθεια δεν ακούγονται πάρα πολλές διαμαρτυρίες τελευταία, δηλαδή και στην εκπομπή που τα συζητάμε και γενικά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι το πήραμε απόφαση ή αν το πρόβλημα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμέναμε. Πάντως υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρω αν την είδατε, αν την ακούσατε, από τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος αφήνει πλέον παράθυρο καθυστερήσεων και μάλιστα μεγάλων. Λέει, βέβαια, το ρίχνει στο ότι σε πολιτικούς λόγους, σκοπιμότητες και δικαστικές εμπλοκές. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Λέει ότι μόνο πολιτικοί λόγοι. Εμείς σου λέει είμαστε εντάξει με τη χρηματοδότηση, με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν τα έργα κτλ. Αλλά πολιτικοί λόγοι ή δικαστικές εμπλοκές μπορούν να καθυστερήσουν το έργο. Έτσι το έθεσε. Δεν ξέρω αν το είχατε ξανακούσει αυτό έτσι παλαιότερα να το θέτει. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Παρότι πολιτικοί λόγοι πάντα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις και δικαστικές εμπλοκές. Ωραία. Εγώ αυτό που άκουγα είναι ότι βρέξει, χιονίσει, το έργο θα τελειώσει κανονικά. Okay. Αυτό. Επαναλαμβάνω, πολιτικά παιχνίδια είπε, πολιτικοί λόγοι και δικαστικές διαμάχες. Αυτά είναι τα δύο
που μπορούν να καθυστερήσουν το flyover. Και αν μιλάμε για δικαστικές διαμάχες ειδικά, έτσι έχουμε και την εμπειρία του μετρό. Γιατί το μετρό δεν καθυστέρησε μόνο, ξέρω εγώ, επειδή δεν είχαμε λεφτά ή οτιδήποτε. Καθυστέρησε γιατί υπήρχε και ολόκληρο, από πίσω ολόκληρος πόλεμος, ας πούμε, προσφυγή στην προσφυγή, με κάθε αφορμή. Λοιπόν, εδώ τώρα, το να μιλάμε για πολιτικά παιχνίδια και για δικαστικές διαμάχες, ενώ εκ των προτέρων είμαστε σίγουροι ότι και πολιτικά παιχνίδια θα παιχτούν και δικαστικές διαμάχες θα υπάρχουν, δεν θέλω να προκαταβάλω, αλλά σαν πρώτη σκέψη αρχίζει και μου κάνει λίγο ότι, ξέρεις, ότι λίγο σαν να φτιάχνουμε και το άλοθη από τώρα. Και μου το κάνει ένα παραπάνω γιατί. Γιατί κάποια στιγμή είχα ακούσει και κάποια πράγματα, είχαν γραφτεί, είχαν υποθεί, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι και απόλυτα μυστικά, ότι για κάποια ζητήματα που αφορούν τεχνικά θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν έξτρα χρόνο στις εργασίες και στο κόστος βέβαια, έτσι, ότι δηλαδή σε σχέση με τη στατικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και θα πρέπει να γίνουν έξτρα δουλειές εκεί στο υπερυψωμένο κομμάτι κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει, είχε βγει πολύ έντονα προς τα έξω ότι γίνανε, ότι βρήκανε με κάποιες μελέτες και έξτρα, ρε παιδί μου, εμπόδια κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, κρατάμε τη δήλωση. Δεν θα κάνουμε τώρα, ξέρεις, τους προφήτες εδώ και τους detective. Την κρατάμε όμως τη δήλωση, γιατί είναι σημαντική. Έτσι. Μας προετοιμάζουν ότι μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις. Άσχετα τώρα εάν θα είναι ευθύνη της κυβέρνησης ή όχι. Να το ξέρουμε και αυτό, γιατί ειδικά εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη. Υπήρξε και μία δημοσκόπηση για το θέμα από την interview. Την είχε παραγγείλει το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το 90% βλέπει ότι δεν πρόκειται να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Ένα. Τώρα θα μου πεις πού το βλέπει και πού το ξέρει. Εντάξει, δεν ξέρω. Ένα κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι το 90% πιστεύει αυτό. Το 54% πιστεύει ότι το έργο, εμένα αυτό είναι που μου προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση και απορία. Έτσι, γιατί το να πούμε ότι είμαστε προκατελημένοι, είμαστε αρνητικοί επειδή έχουμε δει και έχουμε δει, οκ, okay, λες, σιγά μην τελειώσει την ώρα του. Αλλά το 54% λέει ότι το έργο, το συγκεκριμένο, το flyover, δεν θα βοηθήσει καν στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν θα συμβάλλει στο να λυθεί το πρόβλημα, έστω και εν μέρη. Δεν ξέρω που πατάει. Το αναφέρω και αυτό. Υπάρχει και ένα 58% που δεν συμφωνεί με την κατασκευή. Τώρα, ένα άλλο αρκετά σημαντικό. Για την επιβάρυνση στην καθημερινότητα, οι περισσότεροι απάντησαν ότι χάνουν καθημερινά, επιπλέον, έτσι από τους χρόνους που είχαν, 30 με 45 λεπτά. Οκ. Okay. Αυτά. Έτσι μέσα σε όλα, μέσα στα πολλά και τα διάφορα που τρέχουν. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κύριος Λελίδης με έλεγε στο διάλειμμα ότι πρέπει να βάλουμε λίγο ένταση. Έτσι δεν μου έλεγες. Βρες κάτι ωραίο να μαλώσουμε. Πες κανένα ωραίο θέμα. Για τη Ρώση σημαία δεν μαλώσαμε καθόλου. Αυτό που το είδες. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Εκείνη η Ρώση σημαία που είχε σηκώσει ντόρο. Ναι, αλλά. Ένα λεπτό. Ναι, την προηγούμενη φορά που ήταν στην καλερί έγινε χαμός. Ναι. Άσε, η πρεσβεία είναι και Αμερική, είπες, ας πούμε. Εγώ άλλο λέω τώρα, μάλλον δεν το έχεις ακούσει αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Και ξεκαθαρίζω ότι εμένα δεν με ενοχλεί αυτό που θα πω τώρα, αλλά λέω πώς γίνεται, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα, τη μία ενοχλεί και την άλλη όχι. Δεν ξέρω αν το πήρε, μάλλον δεν θα το πήρε χαμπάρι για να μου λες για την πρεσβεία. Χθες, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, ο Δούκας του Πειραιά, ναι, ωραία, πήγε και φώτισε την πρόσωψη του Δημαρχείου με αυτή τη ροζ σημαία. Έτσι. Πώς κάνουμε και στο Λευκό Πύργο καμιά φορά όταν έχει καμία εκδήλωση. Έτσι, ρε παιδί μου, πάμε μια μεγάλη ροζ σημαία ελληνική. Έτσι. Αυτή η ίδια που ήταν στην καλερί και έχει γίνει χαμός. Δεν άκουσα κάτι, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν. Άρα εδώ το ερώτημα είναι, τα σύμβολα τελικά μπορούν να αλλοιώνονται για καλό σκοπό ή δεν μπορούν και δεν πρέπει. Αν είναι σε γκαλερί ενοχλεί, αν είναι στο Δημαρχείο όχι, δεν ξέρω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Έτσι, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή που στη μία περίπτωση ενοχλούμαστε και στην άλλη δεν ανηγυρωθούν. Λοιπόν, άλλο, τι άλλο θα μπορούσαμε εδώ πέρα, για την καρναβαλική εκδήλωση.
Και γι' αυτό φτάσαμε να μαλώνουμε. Είναι απίστευτο, ρε παιδιά. Η αστυνομία απαγορεύει, έτσι το ξέρετε, πιστεύω, εσείς που είστε από εδώ. Απαγορεύουν την εκδήλωση την καρναβαλική. Οι καρναβαλιστές θέλουν να βγουν, λέει, νταϊλίκοι και να μετατρέψουν την παρέλαση σε διαμαρτυρία. Το ζούμε και αυτό. Τι άλλο είναι που ζούμε? Το άλλο που ζούμε είναι ότι φτάσαμε να μαλώνουμε ακόμα και για το τραγούδι της Eurovision, που δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Πήγαμε να το πιάσουμε λίγο στη μεταμεσονύχτη, αλλά ήταν αργά. Κύριε Ζελεγγύη, το ρώτησα, που έχει και μουσικό αυτή τώρα ο συγχωλήπτης που είναι, αλλά δεν τα άκουσε, λέει ακόμα. Θα τα ακούσεις ή... Όχι, με τίποτα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι κάποιοι που λένε ότι είναι ok, κάποιοι, μάλλον οι περισσότεροι, αρκετά περισσότεροι, το βλέπουν ψιλοτραγωδία. Εν τω μεταξύ, κοιτούσα λίγο τις στοιχηματικές. Μας δίνουν για 14η θέση. Ενώ πριν από την παρουσίαση, πριν λίγες μέρες δηλαδή, μας δίνανε για 16η. Έτσι τώρα μέσα σε όλα που τα λέμε και αυτά. Φαβορή είναι η Κροατία, λέει, και παρακάτω είναι η Ουκρανία με την Ιταλία. Τα τρία πρώτα φαβορή. Λοιπόν, και για να δούμε, γιατί κοιτάς στραβά, ρε κύριε Λελίδη? Οι στοιχηματικές τι κάνουν? Αυτό, το ότι έχουν πόλεμο, μα ένα παραπάνω, ρε φίλε. Άμα έχεις πόλεμο, έχεις και λόγο να μου πεις γιατί παίζουν μπάλα. Να πω άντε μέχρι ένα σημείο να το καταλάβω, αλλά το τραγούδι είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Έχεις πόλεμο, να περάσουμε τα μηνύματά μας, λίγο ευαισθητοποιηθείτε κτλ. Δεν είναι, εγώ το βρίσκω αυτό κακό. Εγώ νόμιζα, λες, που βάλαν την Ουκρανία επειδή θα έχει πάλι τα. Ότι θα πάει στη μένα, ρε παιδί μου, να πάρει. Οκ, okay, αφού έτσι γίνονται αυτά, δεν τα ξέρουν. Γιατί πρώτη φορά είναι. Αφού είναι με συμμαχίες, το πράγμα έχει γίνει, έχει πάρει γεωπολιτική διάσταση. Τι έχουμε? Ναι, ναι, εντάξει, ναι, λέει για ουκρανικά προϊόντα χωρίς δασμούς και τα λοιπά. Ωραία, λοιπόν, τώρα, αυτά, πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο. Οκ, okay, τα υπόλοιπα, εντάξει, είπαμε ότι έρχονται και κάτι νέες αυξησούλες από ό,τι φαίνεται, να μην τα πολύ πιάσουμε τώρα, α, τα αφήσουμε λίγο από εβδομάδα μάλλον αυτά. Λοιπόν, σε ίντερνετ επαναλαμβάνω και τηλεφωνία, κινητή, σταθερή, και το νεράκι βέβαια, και αυτό υπάρχει εισήγηση για να κρυβίνουν οι τιμές. Αυτά, τα λέμε έτσι τα πεταχτά προς το παρόν και τα αφήνουμε σε μια γωνίτσα να υπάρχει και ό,τι θέλετε από όλα αυτά ή και ό,τι άλλο, εδώ είμαστε για να τα πούμε αν θέλετε και σήμερα ή από εβδομάδα. Αν θέλετε σήμερα το πάμε και πιο χαλαρά, το πάμε και πιο χαλαρά. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.045, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση και 57. Λίγο το κουπόνι και έρχομαι μετά να δω και τα μηνύματα σιγά σιγά. Κουπόνι στοιχήματος, γκολ έχουμε, τα τελευταία είναι το ένα είναι που αναβεί New York με την Portland, είναι 1-1, 86 λεπτό. Ένα είναι αυτό. Πώς λένε αυτή είναι, Ζεγκιέ με την Bahia, αχ, έκανε ρηθές και το πήρε πίσω, 0-1, 90-5. Άλλο, που έχουμε άλλο γκολ. 0-1 το Longford με την Cork City, 2-0 Ιντερνασιονάλ με την Σάο Λουίς. Τώρα λέω τα πολύ πρόσφατα, έτσι όσο γίνεται. Η Τρούρο με την Τσέλφορτ είναι 1-4. Άλλο πιο κάτω, έχει αρκετά που είναι στο ημίχρονο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, αυτό τι είναι, το είπαμε. Ωραία, αυτά είναι και τα τελευταία γκολ στο στοιχηματικό Νταλκά. Ό,τι άλλο, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 για να το μεταφέρουμε. Αν είστε κι εσείς, τη βγάζουμε παρέα, έτσι. Λοιπόν, μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε και αν θέλετε λίγο αργότερα θα δώκουμε και σύνθημα. Αν θέλει να περάσει κανείς να πει καμία καλησπέρα, εδώ θα είμαστε με τον κύριο Λελίδη για άλλη μία ώρα. Προς το παρόν, τι λες, Ιορδάνη? Πες μας για τα δάνεια των φοιτητών και αναλογή σου, λέει, πόσα θα πάρουν στα ιδιωτικά. Δηλαδή ο Κουτσούμπας έχει δίκιο, θα το δείτε στο μέλλον, όπως και όταν μπήκατε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Τώρα όλοι, λέει, θα βρίζετε. Αλλά θα συνηθίσετε. Α, τώρα ότι όλοι βρίζουν και μετά θα συνηθίσουν και αυτό. Αλλά αυτοί είστε. Ιορδάνη. Ο Κουτσούμπας είπε για δύο χώρες. Επικαλέστηκε στοιχεία από Σουηδία και από μία άλλη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν σχεδόν όλες οι χώρες. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Δεν είμαι ειδικός για να το αξιολογήσω. Λέω όμως ένα πράγμα. Το αν οι φοιτητές θέλουν να πάρουν δάνεια, αυτό είναι μια προσωπική επιλογή, δεν φταίει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εγώ κάποτε, ας πούμε, που ήξερα μέχρι που φτάνει το βαλάντιό μου, πήγα και σε ιδιωτικά ΙΕΚ, που δεν είναι και τίποτα πολύ ακριβό. Δεν πήγα για παραπάνω, δεν μπορούσα να πάω παραπάνω. Και αν έκανα το λάθος να πήγαινα παραπάνω,
ή τέλος πάντων δεν μου βγαίναν καλά τα πράγματα, δεν θα πήγαινα έτσι σε ακραίες καταστάσεις προκειμένου να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Ωραία, από εκεί και πέρα, με αυτή τη λογική, να καταργήσουμε και τα ακριβά αυτοκίνητα, γιατί προκαλούν, ρε παιδί μου, τον κόσμο να παίρνει τα ακριβά αυτοκίνητα και να παίρνει δάνεια και να μπορεί να τα αποπληρώσει μετά και να καταστρέφεται. Να καταργήσουμε γενικά και οτιδήποτε είναι ακριβό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε μία συνέστηση της κατάστασής μας? Δεν έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές? Αν μπορεί κάποιος να πάρει δάνεια, πιστεύει ότι θέλει παιδί σε αυτό, θα το πάρει. Τέλος πάντων, ωραία. Τέλος πάντων, τα συζητάμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Ας σε λίγο που θα γυρίσουμε, αν θέλετε, τα κουβεντιάζουμε και αυτά. Λοιπόν, καλησπέρες σε όλους για άλλη μια φορά. Πάμε διάλειμμα σιγά-σιγά και επανερχόμαστε εδώ, παρέα με τον κύριο Λελίδη. Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, συνεχίζουμε. Τι είναι αυτά τώρα, έχετε στείλει και κάτι άλλο εδώ πάλι για σούγκαρ και τέτοια τραγούδια είναι αυτά, τι είναι αυτά? Ναι, ωραία. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα εδώ πέρα? Ωραία, καλησπέρα και στον Νίκο. Κουπόνι στοιχήματος άλλο ένα, άντε το δούμε και αυτό, μπαμ μπαμ. Κουπόνι στοιχήματος είναι, που είναι, έχουμε και δύο γκολ. Longford με την Cork City είναι 0-2 στο 76. Atletico Mineiro με την America Mineiro 2-0 στο 70+2. Άλλο, αυτά, ωραία, αυτά. Και το που είναι, δεν μου βάλεις κωδικό τώρα και με παιδεύεις, γερό άνθρωπο. Η Μποαβίστα, Μποαβίστα είναι 1-0 τελικό. Οκ, το λύσαμε και αυτό. Το λύσαμε και αυτό. Τι δεν λύσαμε, για τα φαντάσματα δεν λύσαμε. Λοιπόν, θα το λύσουμε κάποια άλλη μέρα και αυτό. Ωραία, 9.55 κενό για ό,τι θέλετε το μήνυμά σας και αποστολή 54045. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, τώρα τι να κάνουμε. Έχει εδώ κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να περάσουμε. Είπαμε ήδη βέβαια αρκετά. Δεν ξέρω πώς θέλει να το πάμε, να ανοίξουμε γραμμές. Λέτε αν θέλετε να βάλετε και εσείς τα δικά σας, αν έχει τίποτα έτσι που πώς το λένε, που χρήζει, ρε παιδί μου, συζητήσεως και να πάμε. Έχω βρει εδώ μεταξύ κάποια πράγματα, επειδή είπαμε για το flyover, για το τι επιπτώσεις έχει το μποτιλιάρισμα ακόμα και στην υγεία. Έτσι, για τις χώρες του κόσμου, το ποιες έχουν μεγάλα προβλήματα, ποιες μικρότερα, που είναι η Ελλάδα κτλ. Και για πράγματα που, ξέρεις, αν δεν τα δεις, ας πούμε, μπορεί και να μην τα πιστεύεις, ακόμα και πόσο χρόνο και χρήμα χάνουμε το χρόνο στο μποτιλιάρισμα πριν από το flyover.
Έτσι, υπάρχουν τις δείκτες κίνησης, ας πούμε. Για Θεσσαλονίκη τώρα δεν ξέρω αν έχει, αλλά για Ελλάδα έχει. Και τέλος πάντων, άντε, τα αφήνουμε και αυτό και αν είναι, τα πιάνουμε όλα μαζί. Εδώ, ό,τι αγαπάτε. Ας ανοίξουμε καμία γραμμή. Αν θέλετε να πάρετε το τιμόνι εσείς να το οδηγήσετε όπου αγαπάτε, εδώ είμαστε. 2310 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμα και η αποστολή 54045, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, και ανάλογα με το πώς θέλετε να το πάμε, έτσι έρχομαι και εγώ από δίπλα για να βάζουμε τις πινελιές. Άντε, όπου θέλετε και όπως θέλετε το πάμε. 2310 90 90 90. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε κάποιους πρώτους φίλους. Ναι, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια. Κύριε Βρανά. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να αποκαταστήσετε μια αδικία χτες που κάνατε. Εμείς. Εσείς. Και δώσαμε κανένα πέναλτι που δεν ήτανε. Όχι. Πωλήσατε με το πανηγυράκι της Eurovision και αγνοήσατε το κομμάτι που μου είχατε υποσχεθεί όταν μιλήσαμε του Δήμου Μούτσι την Ελευσίνα. Δεν τα θυμάσαι καλά. Είπαμε ότι αν βάλουμε ελληνικά τέτοιου τύπου να το μεταδώσουμε. Και δεν βάλαμε καν τραγούδια χθες, γιατί άνοιξα τις γραμμές και πήγαμε μέχρι αργά. Βάλαμε 2-3 από τη Eurovision στο τέλος. Πώλησες με το πανηγυράκι, ρε Κώστα, της Eurovision και έπεσε από τα σύννεφα, βρε αγόρι. Τι να κάνουμε τώρα, αφού πήγε η κουβέντα στο τραγούδι. Δεν κάναμε μουσικοθεραπεία χθες, αφού άφησα γραμμές μέχρι αργά χθες. Είχα ένα πρόβλημα και με την οθόνη. Αλλά έκανες αναδρομή στη Eurovision, βρε αγόρι. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Άντε, να κλείσουμε με αυτό σήμερα. Να το. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Έληξε αυτό. Να πω προγνωστικό. Θύμισε μου λίγο το Ελευσίνα από το Μούτσι. Ναι. Στην Ελευσίνα μια φορά που λέει αυτό είναι. Ελευσίνα του Δήμου Μούτσι, ρε. Το ξέρω. Ναι, το ωραία, κομμάτι. Ωραία. Άντε. Λοιπόν, το παρκάρει ο Γιάννης, να κλείσουμε να αυτό. Να πω προγνωστικό για τον αγώνα ΠΑΟΚ-Άρη. Πες το, ναι. 2-0. 2-0 ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ-Άρη. Άντε να δούμε. Εντάξει. Έγινε. Και τι άλλο να σου πω, για την κλιματική αλλαγή θα ήθελα να σε πω τι άλλο θες. Τίποτα, τα είπαμε όλα. Άσε να ακούσουμε το τραγουδάκι μετά να στανιάρουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε μου γλυκές, ευχαριστώ πολύ. Αλλά μη με αδικείς, δεν σου το είχα υποσχεθεί, είπαμε αν βάλουμε τέτοια ότι θα το βάζουμε. Όχι, δεν το είχες υποσχεθεί, αλλά... Πόλησες με το πανηγυράκι της Eurovision και έπεσε από τα σύννεφα. Έλα βρε, δύο ώρες για τα πανεπιστήμια λέγαμε και για τα νοσοκομεία και τέτοια. Ένα δεκάλεπτο στο τέλος είπαμε για τη Σάτι. Γιατί και εγώ δεν το έλα. Καλησπέρα. Δεν το είχα ακούσει το τραγούδι ολόκληρο. Και μπήκαμε να τα ακούσουμε μαζί εδώ πέρα και έπαθα σοκ. Πολιτισμικό. Χαίρετε, ναι. Αυτός ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Είναι καψούρα. Αυτά είναι τα σοβαρά. Είναι σούρα. Ναι. Είναι τρέλα. Και αύριο νίκη. Και την πέμπτη πρόκριση. Ωραία. Δεν έχουμε μόνο αύριο τον Άρη. Έχουμε και την πρόκριση, Κωνσταντίνε μου. Μάλιστα. Άντε μπράβο. Έχεις χαιρετίσματα από την Πιτσιρίκα την Κλειστά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Και τα χαιρετίσματά μου στο Μαύρο Πίτσο, στον Αλίκατο. Και πάω κάρα γερά με τσαμπουκά. Χαιρετούμε. Bye bye. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Έλα, φίλε, γεια. Καλησπέρα. Μιας που είναι ψυχοσάββατο σήμερα, λένε ότι οι νεκροί ψυχές τους κυκλοφορούν 40 μέρες μετά το θάνατο. Ναι. Στα μέρη που αγαπήσανε και γενικά στο σπίτι τους, ακόμα μπορεί να βλέπουν και την κηδεία τους. Εγώ το τελευταίο μήνα έδωσα το μηνιάτικό μου, πήρα τα απαραίτητα καλούρια και είμαι έτοιμος να ξεχυθώ σε όλα τα στοιχειωμένα σπίτια της Ελλάδος. Όπα. Έδωσα σχεδόν ένα μηνιάτικο, πήρα όλα τα καλούρια το ίντερνετ και είμαι έτοιμος να ξεχυθώ στα στοιχειωμένα σπίτια. Έχει πολλά, ε! Και εδώ Θεσσαλονίκη έχουμε 3-4. Τα λέγαμε μια μέρα. Και αυτά που πήρα εγώ είναι σχετικά φθηνά σε σχέση με κάτι άλλο που μπορεί να πιάσουν και 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Να πάρουν δηλαδή τέτοια πράγματα. Εσύ δηλαδή πιστεύεις σε αυτά, ε! Ναι, ναι, και έχει τύχει να μου συμβούν περιστατικά μέσα σε στοιχειωμένο σπίτι. Δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, ακούγονταν φορύβι, αισθάνθηκα κάποιος να με τραβάει το φακό. Είχα ένα φακό μαζί μου, κάποιος το τράβηξε από πίσω το φακό. Αυτό που, σε ποιο μέρος είχε γίνει? Αυτό στο Βόλο, στα Λεχόνια, έπαυλη κοντού. Αχα. Μάλιστα. Και το τρίτο το παράπονο μου είναι ότι αύριο ήταν η αστεία δικαιολογία των αστυνόμων ότι για καλά λόγω του κυκλοφοριακού να κλείσουν να μην κάνουν τα καρναβάλια. Ναι. Εγώ πάντως θα αντιθώ κανονικά καρναβάλι και θα κυκλοφορήσω σαν φάντασμα.
Στα στενά της Θεσσαλονίκης. Φάντασμα θα ντυθείς. Σαν άλλο φάντασμα θα κυκλοφορήσω και εγώ στα στενά της Θεσσαλονίκης και θα πάρω μετά τα βουνά. Μάλιστα. Γιατί αυτό ήταν, να πω κάτι, γιατί αυτό ήταν μια αθλειότητα ψέμα, ότι και καλά αφορμή για να σταματήσουν τις απόκριες προς τιμήν των αυτών που ήρθανε που κάνουν τους πρόσφυγες. Εγώ πιστεύω για αυτή ήταν η αφορμή για να σταματήσουν. Δηλαδή τι, για τους μουσουλμάνους για παράδειγμα, τι, ότι ενοχλούνται από τις απόκριες. Ξεκινάει το Ραμαζάνι την άλλη εβδομάδα και σου λέει ποιος ξέρει τι να μην γίνει τίποτα. Άρα δεν θα γίνονται στην Πάτρα το καρναβάλι δηλαδή. Όχι, θα γίνουν οι εκδηλώσεις μεγάλες. Από όσο να πω αυτά τα μικρά προσπαθούν. Μάλιστα. Να κόψουν. Ωραία. Έγινε. Έγινε, τα λέμε. Χαιρετούμε. Λοιπόν, χαίρετε, ναι, ορίστε. Γεια σου Κώστα. Γεια. Τι κάνεις, καλά. Καλά ρε φίλε, καλά. Ζούμε μια χούντα Κώστα. Ούτε μας αφήνουν να βγούμε καρναβάλια έξω στους δρόμους. Ας βγούμε στο καρναβάλι από μόνοι μας όλοι οι Έλληνες που τους ανεχόμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Για ποιο λόγο η παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ γιατί γίνεται ρε, τα καρναβάλια δεν γίνονται. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, αφήστε τον κόσμο να γλεντήσει ρε παιδιά. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα αλλάξει. Θα έρθει ένας όπως ο Τσίπρας ήρθε το 15 σαν νέος άνθρωπος που δεν ξέρει κανένας τι ήταν και την κατέστρεψε τελείως τη χώρα. Αυτοί να αποτελειώσαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από το 9 το 10 η κρίση η Ελλάδα. Κατεβάσαν όλους τους συνταξιούχους, στη μισή σύνταξη τους κόψανε, βγήκαν στους δρόμους και αυτό ήταν. Μετά κάνανε ό,τι θέλανε. Αλλά αυτοί είμαστε, αυτούς ψηφίζουμε, τους ίδιους ψηφίζουμε πάντα. Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Πάρτε τα τώρα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, ούτε ακροδεξιός. Δεν είμαι πολιτικό. Δεν ψηφίζω με ιδέα. Απλά είμαστε μεσαία τάξη και μας εξαφανίσαν. Είχα μια αξιοπρεπή ζωή και τώρα πεινάμε. Τι να πω άλλο. Αφήστε τον κόσμο να γλεντήσει. Τι χούντα είναι αυτή. Η χούντα δεν άφηνε να τη δει κανένα βάλει τότε ο κόσμος. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Και άμα βγεις στον δρόμο θα σε κλείσουν μέσα, δηλαδή άμα κάνει γίνει παράβαση, τι θα γίνει. Θα πετάξουν τα χρυγόνα οι αστυνομικοί. Τι συστήματα είναι αυτά του κράτους. Λυπάμαι πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο μου. Γεια σου Αλέξανδρε. Να πω λίγο κάτι πριν πάμε στον επόμενο. Μισό λεπτάκι. Βλέπω τώρα και στο My News εδώ μία είδηση ότι, ότι τέλος πάντων το κατηγορητήριο για τα Τέμπη τώρα μιλάμε, για το δυστύχημα των Τεμπών, ότι είναι καταπέλτης για την σύμβαση 717, αυτή τη γνωστή που ξεκίνησε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και λέει ότι δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία εάν είχε εφαρμοστεί. Έτσι, το αναφέρω και αυτό, είναι, το βλέπω και στο My News αν θέλετε να δείτε κάτι περισσότερο. Έχει ανέβει τώρα πριν από λίγο. Παρακαλώ, ναι. Γεια σας. Γεια, χαίρετε. Χαίρετε. Θα μιλήσω σήμερα σαν αντίχριστος. Γιατί χθες μίλησα, αλλά δεν συνηθίζω πρακτικά. Μάλιστα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχει ένα παράστημα πανεπιστημίου καλού είτε από Αμερική είτε από Ευρώπη. Δεν το ξέρω. Ναι. Από Ευρώπη. Λένε ότι τα καλά δεν πηγαίνουν. Αυτό είπα και εγώ πριν. Α, μπράβο. Δεύτερο. Τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι δημόσια. Το London School είναι δημόσιο. Ναι. Έκανε και μεταφιακό εκεί ο γιος μου ένας. Mm-hmm. Και στο άλλο, στο Ισβορόνι πάλι είναι δημόσιο. Στη Λειψία είναι δημόσια τα καλά. Εντάξει, εγώ δεν έχω αμφιβολία να γίνουν τα ιδιωτικά. Εσύ πώς τα φαντάζεσαι αυτά που θα έρθουν στην Ελλάδα. Πώς, εσύ, γιατί καμιά φορά σε ακούω και λες και για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ είμαι περήφανος όταν περνάω έξω από τα Αριστοτέλη, από τα Μακεδονία, διότι εκεί τελειώσαν τα παιδιά μου και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά Ελληνόπουλα. Γιατί τέτοια αποξίωση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι όλοι μπαγαλάκηδες, δεν είναι όλοι αυτό. Με συγχωρείς, τα μπερδεύουμε. Τα πανεπιστήμια και η αξία τους και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι μέσα τα έχουμε κάνει τσιφλί και τα πανεπιστήμια και κάνουμε πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Έλα τώρα, μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Οι πολιτικοί που διορίζουν, τους καθηγητές και τα άλλα. Δεν μιλάω για τους καθηγητές μόνο, μιλάω και για τα φοιτητικά κινήματα που έτσι και κανένας θέλει να ψηφίσει κάτι αντίθετο, βρίσκει τον πελάτη μέσα. Έλα, τα ξέρεις τώρα. Εκεί κολλάμε δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε τα ιδιωτικά. Καμία σχέση, αυτό το λες εσύ.
Εγώ δεν είπα ότι θέλω. Εγώ βασικά δεν είπα ότι θέλω τα ιδιωτικά. Δεν έχω γνώμη για αυτό το θέμα. Πώς θα φαντάζεσαι τα ιδιωτικά να μας τα πεις ένα βράδυ. Και ένα δεύτερο. Πάντως δεν θα αποφασίσω εγώ, φίλε, αν θα έρθουν ή όχι, να ξέρεις. Όχι, δεν το κρίνω εγώ δηλαδή. Η άποψη δική μου δεν το κρίνει. Να γίνουν, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να γίνουν και ιδιωτικά. Άρα εγώ έρχομαι στα δικά σου τα λόγια τώρα. Και χαίρομαι αυτό που λες. Αυτό που μα τα δικά μου τα λόγια δεν ήταν υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άλλο το ότι τα έχουμε κάνει μπάχαλο μέσα τα δημόσια. Μας περνάς σε μια. Έχεις λεφτά, ο καπιταλισμός. Έχεις λεφτά, μπορεί να περάσεις και να πας μπροστά από μένα. Να πιάσεις τη σειρά μου στο δημόσιο νοσοκομείο. Έχεις λεφτά και μπορείς να είσαι στούρνος και να αγοράσεις πτυχίο. Αυτά. Είναι γεγονός αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αυτά είναι. Έχεις το χρήμα. Δεν μου λες μεταξύ μας τώρα και πάλι εσύ που έχεις και άνθρωπο μέσα στα πανεπιστήμια. Οι παρατάξεις που έχουν μπει κομματικές. Τώρα πώς να το πω και στον αέρα, δεν ξέρω. Μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο σε σχέση με τα θέματα όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων κτλ. Είναι δηλαδή όλα διάβλητα στα δημόσια. Στις παρατάξεις που ήταν ο γιος μου και η γη μου δεν είχαν. Σαν τις παρατάξεις πήθαμε. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, για ένα δεύτερο, όχι, θα σου πω και ένα άλλο. Ναι, πες το. Ναι. Γιατί η παιδεία και η υγεία είναι αγαθά. Δεν είναι μερσεντέδες. Έφερε ένα τυχές παράδειγμα. Α, σου λέει ο Μερσεντές. Δεν είναι αγαθό το Μερσεντές, είναι ένα μέσο. Εντάξει, μπορεί να πας και ένα και ένα. Άρα διαφωνείς και με τα ιδιωτικά ΙΕΚ, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί τότε δεν κάναμε καμία φασαρία όταν έγινε. Γιατί αν είχαμε καλά, παραδείγματος χάρη στην Λονδία, παίζουμε εμένα, αν υπάρχει. Είπε ότι στο Λουξεμβούργο αν υπάρχει ιδιωτικό, γιατί είναι καλά τα δημόσια. Στην Ολλανδία, παίζουμε εμένα, ποια ιδιωτικά υπάρχουν, είναι καλά τα δημόσια. Στη Γαλλία. Άκου λίγο, φίλε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Άκου λίγο. Γιατί έχει τσιτώσει τώρα. Έχει τσιτώσει και τα έχει μπερδέψει όλα. Άκου λίγο. Εγώ για τα. Άκουμε εμένα λίγο τώρα. 30 δεύτερα και πρέπει να προχωρήσω, σε παρακαλώ. Εγώ ξαναλέω, μήπως και δεν τα είπα εγώ σωστά. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχω άποψη. Δεν είμαι ειδικός. Δεν τολμώ να αφήσω τον εαυτό μου να έχει άποψη. Όταν. Όχι, περίμενε. Αυτό τι σχέση έχει. Αυτό και ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην έρχονταν, πάλι το μπάχαλο που υπάρχει μέσα στα δημόσια, πάλι θα το κατέκρινα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Γιατί υπάρχει μπάχαλο. Καλά, άμα βλέπεις ότι δεν υπάρχει, οκ. Αυτοί οι επιστήμονες που είναι έξω, στην Αμερική, στην NASA, εδώ, παρεξήγηση, ελληνικά τελειώσανε. Δεν μιλάω για τους επιστήμονες, μιλάω για κάποια φοιτητικά κινήματα που κάνουν, που το έχουν πάρει το πράγμα. Να σου εξηγήσω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, άλλο περιμένουν άλλοι πέντε, δεν γίνεται. Να σου πω για τα φοιτητικά κινήματα. Στην Ευρώπη, οι πανεπιστήμια υπήρχαν εδώ και 500 χρόνια. Εδώ ζήσαμε άλλες συνθήκες εμείς. Ωραία, σε παρακαλώ, μία άλλη μέρα δεν θα προλάβουν να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα, έτσι. Σε ευχαριστώ. Όποτε θέλεις εδώ. Αυτό το πράγμα που από διακίνηση ελεύθερων ιδεών γενικά το κάναμε διακίνηση πολιτικών ιδεών και συνδικαλιστικών κτλ. Έλα τώρα. Και ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην υπήρχαν, αυτά τώρα δεν είναι κάτι καινούριο. Μην τα συγχαίρετε. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. Έχει 10 παραμέτρους. Πιάνουμε τη μία και τις μπλέκουμε όλες μαζί. Λέμε, εγώ λέω, εσείς δεν ξέρω τι λέτε. Έρχομαι σε επόμενες γραμμές. Δεν τολμώ να έχω άποψη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν διαφωνούν. Ακόμα και καθηγητές υψηλού επίπεδου. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η φασαρία είναι πολύ μεγάλη που γίνεται και ότι νιώθω ότι τελικά δεν θα γίνει και κανένα, ρε παιδί μου, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα τόσο δραματικά. Έτσι, και καταλαβαίνω ότι η φασαρία γίνεται και για πολιτικούς λόγους και για ιδεολογικούς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, το αν θα είναι καλά ή όχι, δεν το ξέρω. Στο εξωτερικό, όσο το έψαξα, δεν πηγαίνουν εύκολα ξακουστά ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν κάνουν παραρτήματα εύκολα. Το είπαμε. Και μετέφερα και μία διαρροή που βγήκε και από εφημερίδα ότι έχουν δείξει ενδιαφέρον κάποια καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως το Yale, όπως το Hopkins κτλ. Ωραία. Είναι η είδηση, είναι η διαρροή, είναι και η άποψη. Εγώ για το μόνο που έχω ούτε καν άποψη, η αίσθησή μου είναι ότι η φασαρία αυτή είναι πολύ μεγάλη για αυτό που πραγματικά γίνεται. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται πολύ μεγαλύτερη φασαρία για τα θέματα της υγείας που περνάνε αυτές τις ημέρες επίσης παρά για τα πανεπιστήμια. Από εκεί πέρα, όπως υπάρχουν και ιδιωτικά, ξέρω εγώ, ιατρία και τα λοιπά, όλα στη ζωή αυτό είναι. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ. Εσείς μπορεί να είσαστε που τον έχετε και τον ξαναέχετε και τον θέλετε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Θα υπάρχει και στα πανεπιστήμια και στα νοσοκομεία και στα ιατρία και στην παιδεία και παντού. Όπου θέλεις θα υπάρχει. Θέλετε κάτι διαφορετικό? Καλώς, να το δούμε. Τώρα, συγγνώμη, τρώω χρόνο από τους υπόλοιπους. 1 εκατομμύριο φορές. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Ότι έτσι όπως είναι αυτή η ιστορία δεν βγάζει πουθενά, γι' αυτό και γι' αυτό το, για το πολιτικό τέτοιο μιλάω, για το πολιτικό σύστημα. Ωραία.
και για το πολίτευμα, όχι τη δημοκρατία, το είδος του πολιτεύματος. Που δίνουμε τα κλειδιά της ζωής σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι και καλύτερες προθέσεις να έχουν, θα αναγκαστούν να λειτουργήσουν εξαρτημένα. Μη μου τα λέτε εμένα αυτά. Έλα, καλημέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, ναι. Ήθελα να μιλήσω για τα φαντάσματα που είχαμε πει προηγουμένως. Ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για την ψυχή του ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αυτοί όποιος δεν ασχολείται με τη θρησκεία, ίσως του φανεί βλακία αυτό, αλλά ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει για την ψυχή του ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός πουθενά δεν έχει αναφέρει ότι ψυχές των ανθρώπων εμφανίζονται κατά καιρούς ή έρχονται στη γη ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα να πω. Δεν το λέει πουθενά, δηλαδή, καμία αγία γραφή, καμία διαθήκη ή τίποτα πουθενά λες. Δεν πουθενά δεν θα συναντήσει. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω για τους για τα άτια, για αυτά που είχες αναφέρει στην αρχή. Ναι, ότι είπε η Νάσα ότι αυτό δεν βρήκαμε αποδείξεις. Ναι, ιστορία 45 χρόνων και πέρα. Εγώ παιδάκι ήμουν όταν άκουγα για αυτά. Κάποια στιγμή η CIA είχε παραδεχθεί ότι αυτά ήταν κατασκοπευτικά αμερικάνικα αεροπλάνα. Ναι. Είχε παραδεχθεί. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τώρα βέβαια. Ναι, να είσαι καλά. Μην μπερδεύουμε τα άτια με τα ούφο, έτσι. Τα άτια είναι γενικότερα τα γνώστη ταυτότητα που λέμε. Τα ούφο είναι τα ούφο. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Τα περισσότερα ήταν κατασκοπευτικά ή ακόμα και μπαλόνια που είχαν φύγει. Μπαλόνια όταν λέμε σαν αυτά που παίρνουμε στην έκθεση, όταν πάμε, ρε παιδί μου, με το ήλιον. Μπαλόνια που είχαν φύγει πάνω και κάναν λάμψεις, ας πούμε, και νομίζαμε ότι είναι. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Ναι, έφυγες. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ορίστε, ναι. Καλησπέρα. Ήθελα και εγώ να φέρω την άποψή μου για τα πανεπιστήμια. Ναι. Σε σχέση τα ιδιωτικά με τα δημόσια. Η εκάστοτε πολιτική παράταξη που αντιπροσώπευε την κυβέρνηση μέσα στα πανεπιστήμια είχε και όλα τα θέματα. Τα έδινε στους δικούς της και πάντα γινόταν αυτό που θέλανε οι πολιτικές παρατάξεις μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια. Καιρός ήταν να μπει μια τάξη σε αυτή την αναρχία, σε αυτόν τον μπάχαλο που γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Και πιστεύω με την είσοδο και την εγκατάσταση ιδιωτικών πανεπιστήμιων θα βγαίνουν μόνο οι άξιοι και αυτοί πραγματικά που θα είναι σε θέση να ασκήσουν το λειτουργήμα για το οποίο θα έχουν σπουδάσει. Πάντως αν κάτι είναι μπάχαλο, δεν κάνεις κάτι άλλο. Καθαρίζεις τον μπάχαλο, εφόσον είναι και ευθύνη σου, εφόσον είναι δημόσιο. Το μπάχαλο δυστυχώς έχει τις ρίζες τόσο βαθιά μέσα στα πανεπιστήμια που βλέπετε. Πέρσι πήγε να μπει αστυνομία στο Αριστοτέλειο και έγινε πόλεμος. Και οι παρατάξεις, δηλαδή είχαν τόσο μένος κατά της κυβέρνησης που πήγαν σχεδόν να κάνουν κακό στο ΑΧΕΠΑ. Και προκειμένου να γίνεται αυτή η αναρχία, αυτή η αλητεία στον χώρο των πανεπιστημίων, ο κ. Πρωθυπουργός σωστά επέλεξε και η κυβέρνησή του να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπου εκεί δεν χωρούν πολιτικές παρατάξεις, δεν χωράνε θα σου δώσω τα θέματα, θα μου δώσω τα θέματα. Εκεί ο καλύτερος θα προοδεύσει και ο καλύτερος θα πάρει αυτό που του αξίζει. Πάντως έχουν υπάρξει και καταγγελίες ότι με το Αζημίο το δόθηκαν και θέματα μια χαρά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτά αγαπητέ μου κύριε Κώστα γίνονται σε χώρες οι οποίες ανήκαν παλιά στο Ανατολικό Μπλοκ. Μάλιστα. Στα καλά κράτη δεν γίνονται αυτά. Ωραία. Φέραν πτυχία από Ρουμανίες, από Σερβία, από Τσεχία, από αυτά, αγορασμένα πτυχία. Αυτό δεν θα γίνεται στην Ελλάδα γιατί οι σχολές που θα έρθουν να ιδρυθούν θα είναι με σοβαρά πρότυπα και άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν σκοπό να ασκήσουν πραγματικά το επάγγελμα της σχολής, το λειτουργήμα. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχει σκοπό να διαμορφώσει και να μορφώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως και την υγεία, όπως και όλες τις κοινωνικές τάξεις της Ελλάδας. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει καλό και θα κάνει καλό. Και όσοι διαμαρτύρονται ότι δήθεν τους έκρουσε τη συντάξη και τους έκανε, μήπως αυτά που τους έδινε μέχρι τότε ήταν παραπανήσια τα οποία δεν τα δικαιούνται
και αυτή τη στιγμή να τα πάρει πίσω και να δοθούν σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Γιατί όσοι δούλεψαν έχουν το δικαίωμα και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να τους δώσει αυτό που τους αναλογεί και τους το δίνει. Οι τεμπέληδες και αυτοί που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και περιμέναν μια ζωή από το κράτος, αυτοί λυπάμαι ατύχησαν. Ήρθε η εποχή που κάποτε θα πάρουν αυτό που τους αξίζει ο καθένας. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να κάνει καλός στην Ελλάδα και θα το κάνει. Αυτά, κύριε Κωνσταντίνε. Όχι τίποτα άλλο. Είσαι και λίγο βραχνιασμένο σήμερα και δεν ξέρω αν κατάλαβαν όλοι ποιος είσαι. Γιατί αν δεν κατάλαβαν, θα τα ακούσω εγώ μετά. Κατάλαβες. Ναι. Έγινε, τα λέμε. Όχι. Ναι. Δεν είμαι βραχνιασμένο. Απλά είμαι από τον ΠΑΟ και η φωνή μου είναι λίγο. Από τότε ακόμα. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Ωραία. Έγινε, χαιρετούμε. Έχω πάθει μια λαρυγγίτιδα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία και ο ΠΑΟΚ. Κοίτα, ένα τσαγάκι, ένα τσαγάκι. Καλημέρα, χαιρετούμε, καλησπέρα μάλλον. Ναι, ορίστε. Έλα, ρε φίλε. Ναι, ναι, γεια. Μ' ακούς? Ακούω. Ωραία, φίλε, είδα ένα φάντασμα τώρα πριν. Αλήθεια? Από λίγο. Τι τρομάρα πήρα. Για περιγράψτε το. Ένα ξανθό μωρό, ένα 80, κάτι καμπύλες, κάτι μπαλόνια. Πω ρε, μια τρομάρα που πήρα. Ακόμα τρέχω, ρε, πάω να πιω λίγο νερό να συνέλθω. Τι φάντασμα ήταν αυτό, ρε. Σας μίλησε? Αυτό είναι φάντασμα ζωντανό. Κοίτα, εσύ κοροϊδεύεις, αλλά ξέρεις τώρα, άμα πάμε από Αίγυπτο, από Θιβέτ, από, ξέρω εγώ, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, από Όμηρο, ξέρω εγώ, που έλεγε για την ψυχή του ανθρώπου που έβγαινε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και ο Πλάτωνας, πάρα πολύ, ο Σοκράτης, έχουν μιλήσει αυτοί για τέτοια. Και όταν λένε φαντάσματα, δεν εννοούν το φάντασμα με το σεντόνι το άσπρο, έτσι, μιλάνε για την ψυχή. Τώρα για τον Ιησού Χριστό που είπε ο φίλος, δεν ξέρω πραγματικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η θρησκεία, ας πούμε, δεν αναγνωρίζει ψυχή. Τώρα, ότι... Σημερινή εποχή, άμα βγεις και πεις τέτοια πράγματα, ότι φαντάσματα, ναι, και κυνήγι μαγισσών και τέτοια συμπεράσουν. Καλά, εντάξει, αυτό, ναι, ναι. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για αυτά. Με τη μία και ναι. Άιντε, για... Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, τα λέμε. Επειδή είναι ψυχοσάββατο, γι' αυτό πήγε η κουβέντα και κάποιοι λένε γι' αυτά. Να πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. 2-3 μηνύματα. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα. Ορίστε. Μας ακούτε? Ναι. Ναι. Να ακούς? Τώρα ακούμε, ναι. Πρέπει κάποτε να καταρριφθεί ένας μύθος. Μπορείς να μου πεις έναν ορισμό ότι είναι καπιταλισμός? Εφαρμόστηκε ποτέ καπιταλισμός στην, ναι, Ελλάδα? Σωστά. Ο καπιταλισμός από μόνος του δεν είναι κάτι κακό και εδώ μιλάμε για την κακή εφαρμογή. Όχι, μισό λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, έλα πες. Στην Ελλάδα... Άκου λίγο. Επειδή έχουμε 2 λεπτά, δεν διακόπτω καθόλου εγώ, ναι. Πες τα εσύ μόνος σου να προλάβουμε, ναι. Θα πω τον ορισμό και θα μου πεις ότι, ωραία, θα δεις, ναι, ότι ποτέ δεν εφαρμόσει καπιταλισμός. Όσοι έχουν κάνει στοιχειώδη οικονομικά, σημαίνει η όσο το δυνατόν έντονη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων πρώτων υλών και δυνατοτήτων που έχει ένας γεωγραφικός χώρος για προσφορά υπηρεσιών στον εντατικότερο βαθμό με το λιγότερο κόστος και το μεγαλύτερο όφελος. Ωραία. Εφαρμόστηκε ποτέ καπιταλισμός στην Ελλάδα? Ίσα στην Ελλάδα το 1821 εφαρμόζεται ένας παρασιτικός ραγιαδισμός αντιπαραγωγικότητας. Μην λέτε καπιταλισμό τότε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις αχλαμάρες αυτές που δουλεύουν οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί τον κόσμο. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι ούτε εφαρμόστηκε ούτε πρόκειται να την αφήσουν να εφαρμόζει καπιταλισμό. Πείτε καμιά φορά την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Καπιταλισμός σημαίνει εξαντλώ τις δυνατότητες του γεωγραφικού χώρου σε φυσικούς πόρους, σε κτηνοτροφία, σε γεωργία, σε αλληλεία, σε πρώτες ύλες, στην εντατικότερη μορφή. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Αν γινόταν η Ελλάδα θα ήταν παράδεισο. Πείτε καμιά φορά την αλήθεια και το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδος. Ναι, μία άλλη μέρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα.
Αν θέλετε, πέρα από τον ορισμό και το τι λένε τα βιβλία. Αν τολμάς, αν τολμάς όμως, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνεις ότι έχω δίκιο, πες το μια φορά στον αέρα να καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός, ότι το πρόβλημά του είναι ότι ούτε εφαρμόστηκε, ούτε πρόκειται να εφαρμοστεί καπιταλισμός στην Ελλάδα. Ωραία. Τώρα, αν πω εγώ κάτι, ο ελληνικός λαός δεν θα καταλάβει. Βέβαια, δεν είμαι εγώ κάτι ιδιαίτερο για να καταλάβει από μένα. Αλλά λέμε και πάλι. Άλλο ορισμός, όπως είπα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άλλο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και άλλο η εφαρμογή τους. Άλλο ο καπιταλισμός, σαν παιδιά, όλα. Και ο κομμουνισμός στα βιβλία καλός είναι και όλα καλά είναι στα βιβλία. Στην πράξη τι γίνεται και ποιος είναι ο σκληρός καπιταλισμός. Έτσι, σε επίπεδο οικονομικό και πώς λειτουργεί σε σχέση με τις επενδύσεις, με τις τράπεζες, με τον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με το δημόσιο και όλα αυτά τα πράγματα. Στην πράξη, ναι, ο καπιταλισμός στα βιβλία δεν λέει τίποτα. Άμα το δεις, αυτά εδώ είναι. Άμα πω και εγώ τώρα να δω τον ορισμό, αυτά εδώ είναι και κάποια ακόμα. Οκ. Αλλά λέμε τώρα πώς εφαρμόζεται και πώς κάποιοι κρύβονται πίσω από κάποιους ορισμούς και κάποιους όρους για να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Έτσι δεν είναι? Το συζητάμε όποτε θέλει ξανά. Καλημέρα. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Λοιπόν, ανοίξαμε πολλές κουβέντες εδώ, συζητάμε λίγο και με τον Γιάννη για το θέμα της υγείας. Ξέρεις, υπήρχε μία έρευνα, δεν θα καθυστερήσω, ανοίγουμε γραμμές και πάλι σε 2-3 λεπτά και το πολύ έρχομαι. Υπήρχε μία έρευνα από κάποια στοιχεία από την Ελστάτ που είχαν βγάλει, πέρσι ήταν αυτά αν θυμάμαι καλά, για τη δωρεάν παιδεία που και καλά έχουμε. Το 66,8 των πολιτών άνω των 16 που ήθελαν, που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία, δεν το έκαναν, δεν μπόρεσαν να την έχουν, διότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Να μην πω τώρα, αλλά γιατί τα έχω μπροστά μου αυτά, τα έχω κρατημένα εδώ και καιρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιάσαμε μια κουβέντα εδώ για τα απογευματινά χειρουργεία, για το κατά πόσον είναι σωστό ή όχι κάποιος που έχει χρήματα να βγαίνει στη λίστα πιο μπροστά από κάποιον άλλον. Έτσι. Και εννοείται, τα είπαμε και χθες το βράδυ, ότι ηθικά είναι ό,τι χειρότερο. Απλά επειδή έχουμε αυτό το σύστημα υγείας, αυτή την Ουγκάντα. Κάποιος που έχει λεφτά θα σωθεί και αυτός που είναι στη λίστα και δεν έχει λεφτά θα έρθει πιο μπροστά. Αν είναι τώρα στο νούμερο 500.000 ας πούμε, που δεν έχει τόσους πολλούς, αλλά αν είναι πολύ πίσω στη λίστα, όπως μια περίπτωση που είπε ο Γιάννης για ένα δικό του άτομο, εννοείται ότι προφανώς δεν θα προλάβει να εξυπηρετηθεί και πολύ νωρίς. Αλλά κάποιοι που είναι σχετικά μπροστά στη λίστα, εάν κάποιοι πληρώσουν και βγουν από αυτή τη λίστα, αμέσως έρθουν και οι άλλοι πιο μπροστά. Οπότε σώζεται ο ένας, σώζεται και ο άλλος. Άδικο εντελώς και πολύ άσχημο ηθικά, αλλά με αυτό το κολοσύστημα υγείας που έχουμε τόσα χρόνια, έχω εδώ κάτι ρε παιδιά, τα βρήκα χθες το βράδυ, είναι αυτή τη στιγμή σε αναμονή 102.000 ασθενείς. Οι 55.000 περιμένουν μέχρι 12 μήνες και οι υπόλοιποι μπορεί να περιμένουν και παραπάνω. Για τέτοια δεδομένα μιλάμε. Έτσι. Και τέλος πάντων, μην τα ανοίξω για να πάρουμε κάποιες γραμμές αν θέλετε. Δηλαδή, σας βρήκα χθες, είπαμε, ακόμα και πανεπιστήμια. Άκου τώρα, πανεπιστήμια λέω. Υπάρχουν περιπτώσεις για απλές καταστάσεις. Για το γόνατο, μια κατάσταση, ρε παιδί, μια χολή κτλ. Έχω εδώ, μπροστά μου τα έχω. Γυναικολογικές επεμβάσεις που δεν είναι όλες δύσκολες. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα. Χολή, Πανεπιστήμιο Πατρών. Ημερομηνία εξέτασης 23 Πρώτου 22.
Το χειρουργείο δεν έχει οριστεί ακόμα. Μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και μην πω κι άλλα, γιατί τα βρήκα χθες το βράδυ και τα έχω κρατημένα εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι και κάποια μηνύματα ακόμα τα αφήνουμε να τα δούμε λίγο πριν το τέλος. Για ό,τι θέλετε. 2310-90-90-90. Έβαλε ένα θέμα ο φίλος πριν και με μία φράση θα το πω και πάμε να πείτε αυτά που θέλετε. Περί καπιταλισμού στη θεωρία και σκληρού καπιταλισμού στην πράξη. Εγώ να βάλω και ένα άλλο λίγο που πρέπει, αν όχι να το συζητήσουμε, να το συζητήσει ο καθένας με τον εαυτό του. Ο άνθρωπος όπως είναι φτιαγμένος, η φύση του ρε παιδί μου, τα αίσθηκτά του, ο τρόπος που έχει μάθει να ζει κτλ. Μπορεί να είναι σε κάτι άλλο πέρα από τον καπιταλισμό. Δηλαδή αυτό που ταιριάζει στον άνθρωπο, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανοιχτά. Εμείς στην καθημερινότητά μας, ο ένας με τον άλλον. Πώς λειτουργούμε ακριβώς? Μέσα από ποιο ας πούμε σύστημα, αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε με κάποιο τρόπο? Η κοινωνία έτσι όπως έχει δομηθεί, πέρα από τους πολιτικούς, άστους αυτούς, η κοινωνία όπως έχει δομηθεί, με ποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει? Μπορεί να λειτουργήσει ας πούμε με κάτι άλλο πέρα από τον καπιταλισμό? Δεν ξέρω. Το DNA της δηλαδή έχει κάτι άλλο πέρα από αυτό? Τροφή για σκέψη τώρα, έτσι προβληματισμός και πάνω στην κουβέντα που είχαμε και με τον προηγούμενο φίλο. Λοιπόν, 2310-90-90-90, 955 και ενώ το μήνυμα 54-045 για όποιον θέλει. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Εγώ είμαι. Γεια σας, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, καλησπέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, συγγνώμη, δεν σε ακούω πολύ καλά γι' αυτό. Εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Τώρα λίγο κι εγώ σε ακούω καλύτερα. Έλα, ναι, ναι. Τηλέφωνο μου φταίει, όχι ότι έχεις. Είσαι καλά, είσαι καλά, έλα. Ναι. Μπρε Κωνσταντίνε μου, καταρχήν καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους συνακροατάς. Τώρα βέβαια άλλαξες θέμα, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι που εσείς πήγατε σχολείο, έχετε κάνει φυσικές χημείς και δεν ξέρω εγώ και τέτοια. Μιλούσες για άτια και τέτοια. Και το θυμήθηκα. Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άτια και εξωγήινοι και τέτοια πράγματα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Ναι, άτια είπαμε είναι τα γνώστου ταυτότητα. Έτσι δεν τα ουφό. Ουφό δεν πιστεύει ότι υπάρχουν. Μπράβο, ναι, ωραία. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εξωγήινοι, ας το πούμε εξωγήινοι για να. Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ωραία. Λέξεις, έτσι. Δεν πιστεύω με τίποτα. Λοιπόν, όμως θέλω να σας πω κάτι περίεργο που είδα όταν ήμουν πολύ μικρός. Και για να σας πω αυτό, θέλω να σας πω και την περιοχή που μένω για να καταλάβετε, που την ξέρετε όλοι έχετε πάει. Το οποίο δεν έχει πάει, ναι, να πάει. Μένω επάνω στα κάστρα. Όταν ανεβαίνεις κανονικά, έχεις πάει στα κάστρα. Βέβαια, ναι. Όταν ανεβαίνεις, συναντάς την πρώτη καμάρα. Είναι μονόδρομος, δεν μπορείς να πεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρκο. Και κάνεις τον κύκλο, ναι. Μπράβο, κάνεις τον κύκλο από την Αγία Νάργυρη. Εγώ ήμουν, αν μπεις μέσα από την καμάρα, ήμουν αριστερά στο πάρκο. Το λέω αυτό για να δεις, ας πούμε, πόσο καθαρό ορίζοντα είχα. Είναι μια μέρα, ρε Κωνσταντίνε, λιακάδα, ένας καταγάλανος ουρανός και ξαφνικά, τώρα βέβαια ένα σύννεφο δεν μπορείς να ξέρεις που βρίσκεται, αλλά μπορείς, ας πούμε, να το προσδιορίζεις, να πεις κάπου εκεί είναι, έτσι. Λοιπόν, το έβλεπα ανάμεσα στον Χορτιάτη και στις λίμνες του Αγίου Βασιλείου που έχει. Ήτανε ρε φίλε ένα μικρό σύννεφο με αναμένο το φως μέσα. Και το κοιτούσα και το ξανακοιτούσα και το ξανακοιτούσα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον ουρανό. Ακούγομαι Κωνσταντίνε. Πολύ καλά. Ναι. Δεν υπήρχε Κωνσταντίνε στον ουρανό τίποτα. Ήμουν πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή δημοτικό πήγαινα ακόμα. Δεν ήμουν 5 χρονών, 10, 11, 12 χρονών. Και βλέπω ένα συννεφάκι μικρό με αναμένο φως μέσα, ρε φίλε. Πώς μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και ανάβεις το φως? Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον ουρανό. Τίποτα. Μιλάμε για καταγάλανος ουρανός, καλοκαιράκι, λιακά, θα καταλαβαίνεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα σύννεφο. Δεν ξέρω τώρα τι. Έχει μαζί με ηλεκτρική ενέργεια μέσα του. Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρική ενέργεια ή ότι άλλο μπορεί. Φίλε, σε επίπεδο οφθαλμαπάτης έχουν γίνει πάρα πολλά. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποτε είχε διακοπεί και ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Φιωρεντίνα με δεν θυμάμαι ποιόνα. Δεκαετία 50, τι ήταν. Λοιπόν, επειδή νομίζαν ότι από πάνω το γήπεδο είχε ούφο. Και τελικά βρήκανε, δηλαδή οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι ήταν κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και. Πώς λένε αυτό το κουκούλι, όχι το κουκούλι ακριβώς που κάνει κάμπια, μέχρι κάποια τέτοια πράγματα που χρυσάφιζαν. Το και ξέρω, ναι, ξέρω, κατάλαβες. Πολλά μπορεί να είναι τώρα, αυτό, τι να σου πω. Αυτό δεν έχει σχέση όμως που είδα εγώ
με αυτό που λες εσύ, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό λέω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Ένα σύννεφάκι, και δεν ήταν σύννεφο, ξέρεις, μαύρο και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Γαλάζιο σύννεφο, ρε παιδί μου. Το ίδιο χρώμα με τον ουρανό, πώς να το πω. Τι να σου πω. Αλλά μέσα είχε φως, ρε παιδί μου. Φως, σκοτεινό. Γι' αυτό σαν πιτσιρίκος εγώ σήκωσα το κεφάλι και κόλλησα εκεί. Λέω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν ήταν μαύρο το σύννεφο, θα έλεγα ότι έχει μέσα ηλεκτρική ενέργεια, κάπου θα βρέξει. Ναι. Αλλά ένα μικρό συννεφάκι, έλαμπε ρε παιδιά, πώς να σας το πάσουμε. Φως, ναι. Φως μέσα, φως. Ποιος ξέρει. Και πήρα να ρωτήσω να δω, γίνεται αυτό το πράγμα βάσει φυσικής, ξέρω εγώ πώς τα λέτε εσείς γραμματισμένα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο να πεις, δεν το δίνεις και σημασία. Ναι, κατανοητό. Πάντως, αν ήταν κάτι πολύ περίεργο, λογικά θα το είχαν δει και άλλοι, θα είχαν γραφτεί και σε εφημερίδες, φαντάζομαι. Πού να γραφτούν τότε, ρε Κωστάκη, σε μιλάω τώρα για. Πότε, ρε παιδί μου. Για το 70 τόσο. Τι, το 70 δεν υπήρχαν εφημερίδες, δεν υπήρχαν κανάλια. Ναι, δεν ξέρω εγώ αν γράφτηκε, αν ακούστηκε. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Ωραία. Ποιος έδινε σημασία τότε. Ποιος έρει τότε. Ναι. Δεν ξέρω και από τις λίμνες του Αγίου Βασιλείου, από τον Χορτιάτη, αν το βλέπανε καλύτερα. Μάλιστα. Γιατί όταν προς εκείνη, ας πούμε, την πλευρά ήταν. Και δεν το εννοώ αυτό με τον Άγιο Βασίλειο που βρέθηκε ο εξωγήινος και τέτοια. Και δεν το συνδέω εγώ καθόλου αυτό εδώ. Ναι. Καθόλου με τίποτα. Μάλιστα. Απλά ήθελα να ακούσω κάποιον που ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Αν κανείς κατάλαβε τι μπορεί να ήταν, θα μας πει. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι. Ναι. Ακούς. Πάρα πολύ χάλια. Ανοιχτή ακρόαση πρέπει να έχεις. Ωραία. Πάμε σαν... Βγάλ το. Κάτι έχεις. Βγάζω αμέσως. Έλα. Έλα. Έλα, Κώστα, το μακούς. Έλα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, τι γνώμη έχεις, γιατί δεν σε έχω από πολύ νωρίς, το τελευταίο μισάωρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η γνώμη σου. Δεν μπορώ να έχω γνώμη για το πώς θα εξελιχθεί. Εδώ μαλώνουν ακόμα και καθηγητές, επιστήμονες. Να γίνουν ιδιωτικά ή όχι. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Η δικιά σου γνώμη. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Εγώ νομίζω ότι γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία για αυτό που πραγματικά θα συμβεί. Και από τη στιγμή που το έχουν όλες οι προηγμένες χώρες, όταν λέμε όλες, άντε να μην είναι μία, νομίζω όλες το έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ έχουμε όλη αυτή τη φασαρία τόσο έντονη. Ωραία. Να μπορώ εγώ να εκφράσω τη γνώμη για αυτό. Λοιπόν, να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα, όχι μόνο τα πανεπιστήμια, και την υγεία και τα πάντα. Θα σου πω τώρα κάτι. Δίνει κάλεσμα οι φοιτητές να κατεβούμε στο Σύνταγμα για τη μη ιδιωτικοποίηση των πανεπιστήμιων, έτσι. Εμένα, ένα πολίτη. Όταν εγώ πήγα 35 χρονών με τους μπαρμπάδες, κάτι γιαγιάδες ή κάτι παππούδες που διαδηλώναμε για τη Μακεδονία, πού ήταν οι φοιτητές όλοι σύσσωμοι, τα πανεπιστήμια που διδάσκουν για το Μεγάλο Αλέξανδρο, διδάσκουν για τη μακεδονική γλώσσα, να κατέβουν στο πισωδέρι που φάγαμε ξύλο και χημικά. Στην Αθήνα. Πού ήταν οι φοιτητές? Και τώρα εγώ θα τρέξω να μην γίνουν ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Οφθαλμός αντί οφθαλμό και οδόντα αντί οδόντος. Γέμισε το πανεπιστήμιο τα γάρια. Κνίτες. Ναι, όχι έτσι, σε παρακαλώ. Όχι έτσι, μην το κάνουμε αυτό. Σε έκλεισε γκολιλίδες τώρα. Παιδιά, αυτό τώρα που περιέγραψε ο Παύλος. Παύλο, καταλαβαίνεις, στον αέρα δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Αυτό που περιέγραψε είναι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδος. Δηλαδή, αυτό, τι περιγράφει ουσιαστικά το Διέρη? Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, δεν το... Ξέρεις ποιος βασιλεύει μέσα από αυτή τη λογική, έτσι? Οδόντος αντί και τα λοιπά, αν πηγαίνουμε ένας με τον άλλον, έτσι, δεν ξέρω. Να μου πεις δεν συμφωνώ και δεν βγαίνω μαζί τους, okay. Αλλά εάν συμφωνείς και λες δεν βγαίνω γιατί αυτοί τότε, ξέρω εγώ, δεν είχαν βγει και τα λοιπά, εάν δεν γίνει η αρχή, τι? Βγήκαν οι αγρότες τώρα, βγήκανε μόνοι τους, ας πούμε. Έτσι, έχουμε κοινά προβλήματα και συνεχώς είμαστε κλεισμένοι στα κουτάκια μας. Αν συμβαίνει πάντα αυτό, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε εύκολα όλοι ποιος τελικά θα βασιλεύει. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κομψά, του είπε ο Παύλος. Πώς? Κομψά. Του είπε άκομψα. Δηλαδή. Άκομψα, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι όμως. Εντάξει, αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιους χαρακτηρισμούς, έτσι. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό σου είπα. Του είπε άκομψα. Έλα, πάμε, ναι. Η αλήθεια όμως αυτή είναι. Πριν από 20 χρόνια ήμουν μια κοπέλα από την Αμερική και ήθελα να πάρει ένα χαρτί από το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Και πήγε, λέω, εδώ είναι το Πανεπιστήμιο, πάνε. Λέει, τι είναι αυτό?
βλέπει ένα πράγμα με γκράφιτι, με χάλια, με φάτσες τώρα, ναι, τις οποίες ξέρουμε. Λέει, εγώ δεν μπαίνω εδώ μέσα. Γιατί, λέει, τι είναι αυτό, αυτό είναι, λέει, πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο. Άστο, λέει, φεύγουμε, για να πάρει ένα χαρτί. Δεν μπήκε καν μέσα. Τώρα για αυτό που γίνεται για τη φασαρία που λέει, για τα ιδιωτικά και τα λοιπά. Και εγώ είμαι κατά των ιδιωτικών. Εγώ πιστεύω ένα παιδί που θέλει να προοδεύσει θα πάει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, θα βγει πρώτο και μετά θα το αρπάξουν τα ιδιωτικά. Γιατί εκεί θα κάνουν τη δουλειά καλύτερη. Τώρα θα μου πεις, φτιάξαμε εμείς όλα τα άλλα, την υγεία όπως λες, με τέτοιες αναμονές, τέτοιες καθυστερήσεις και μας πείραξε αυτό. Τελικά πιστεύω ότι ψάχνουμε μόνο ένα πράγμα για να μαλώσουμε. Τίποτα άλλο. Τα ιδιωτικά, όπως είπες, υπάρχουν παντού. Και εδώ στην Νορβηγία υπάρχουν. Δεν τα προτιμούν πολύ. Ναι, πες μας λίγο γι' αυτό. Πέρα από το αν τα προτιμούν πολύ, έχεις νιώσει ότι δημιούργησαν ανισότητες, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο? Όχι, όχι, τίποτα δεν δημιούργησαν. Να. Τίποτα. Όποιος θέλει πάει εκεί. Γενικά σου έχω πει ότι εδώ η χώρα είναι ήρεμη. Όποιος θέλει πάει εκεί. Όποιος θέλει πάει στο δημόσιο. Ξέρεις τώρα ποια είναι η διαφορά, ότι εδώ πιστεύουν, ας πούμε, οι περισσότεροι ότι θα σμπρώξουν τα ιδιωτικά εις βάρος των δημοσίων, έτσι, για να απαξιώσουν και αυτό το... Κώστα, επειδή έχω παιδί που πάει στο πανεπιστήμιο εδώ πέρα, στο ιδιωτικό. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Αλλά, εντάξει, τώρα στην Ελλάδα, όπως λες, μπαίνουν πολλά. Mm-hmm. Ότι αν έχεις λεφτά θα σε προωθήσουν, ότι θα περάσει στα μαθήματα. Αλλά το θέμα είναι στην πραγματική ζωή τι θα γίνει. Ναι. Δεν είναι το θέμα, δηλαδή. Πράγμα που έχει να κάνει και με το πώς θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο. Εγώ γι' αυτό είπα και στον Παύλο πριν ότι δεν έχω γνώμη. Γιατί αν εφαρμοστεί, ναι, σωστά και αξιοκρατικά και πράγματι φέρουμε κάποια πανεπιστήμια εδώ πέρα που να είναι, ας πούμε, ονομαστά, αυτό μπορεί να βγει και υπέρ και να τραβήξει και τη δημόσια εκπαίδευση σε επίπεδο ανταγωνισμού πιο μπροστά. Αν όμως γίνουν όλα. Δηλαδή είναι αυτό, ναι, που λέμε, ότι όταν παίζεις με τον καλύτερο θα ανεβείς επίπεδο. Είναι όμως την μπάλα θα παίξεις. Γιατί άμα είναι να πάει το ένα εις βάρος του άλλου, εκεί εννοείται ότι πάμε σε άλλα πράγματα. Οπότε γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε. Μόνο στην πράξη θα φανούν κάποια πράγματα. Απλώς στην Ελλάδα έχουμε το καλό, κακό, όπως θέλεις πες το, να τα βλέπουμε όλα καχύποπτα και να είμαστε ενάντια σε κάτι. Όπως είπες, σε όλο τον πλανήτη και στις προηγμένες χώρες υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα δείξει, φίλε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας πει. Το σίγουρο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα μπλέκονται και ιδεολογίες, μπλέκονται και κεκτημένα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από τα υπόλοιπα κράτη. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ναι, απολύτως. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, thank you. Χαιρετούμε. Γεια σας, ναι. Γεια σου, Κώστα. Ορίστε. Εχθές ήθελα να ομολογήσω ότι είχα ξεφύγει, μου μπάμπησε από την Καλαμαριά. Έλα, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Συμβαίνουν γιατί είναι νεύρα, έχουμε τέτοια, έχουμε αδικία, βλέπουμε κτλ. Άλλο, για το άλλο το θέμα ήθελα να μιλήσω. Εγώ προσωπικά σε είχα πει ότι είμαι φύλακα στο Δήμο Καλαμαριάς και πάω και φυλάω και στα κημητήρια και δεν πιστεύω στα φαντάσματα και σε αυτά. 4.500 τάφους είχα πει έχουν τα κημητήρια και δεν είδα τίποτα τόσο γύρω. Αλλά επειδή με πειράζουν και μου λένε, είδες τίποτα, ξέρω εγώ, κανένα φάντασμα, κανένα τέτοιο. Ναι, ο αδερφός μου, είχαμε ένα γεύμα προχτές στο σπίτι. Και στη συζήτηση απάνω με είπε έτσι και έτσι. Λέω, άσερα τον, ξέρω εγώ, Αντώνης είναι ο αδερφός μου. Λέω, δεν πιστεύω και ξέρω εγώ. Με λέει, θα σου πω λέει, μια πειρά, λέει, που δεν την είπα, λέει, μέχρι τώρα, λέει. Περάσαν 20 χρόνια. Είχε ένα συνάδελφο, οι οποίοι πήραν και οι δύο άδεια. Ο αδερφός μου ήταν στο Καλαμίτσι. Και ο συνάδελφος είχε σπίτι από τη Σικιά. Και το λέει, άντε λέει, έλα να φάμε το βράδυ, ξέρω εγώ. Και πήγε στη Σικιά, στο χωριό μέσα στη Σικιά. Ναι. Φάγανε, κάναν, βγήκαν φωτογραφίες, ξέρω εγώ. Πιάσα κάτι 2,5 ώρα το βράδυ. Φεύγει ο αδερφός μου από το χωριό της Σικιά για να βγει στην παραλία και να φύγει Καλαμίτσι. Εκεί έχει 2-3, πώς τα λένε, κλεισάκια, ξέρεις, από τα πτυχήματα και από αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σταματάει στο στόπ, βλέπει δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή, όπως κοιτάει δίπλα του, βλέπει ένα ψηλό άντρα. Ξανακοιτάει, ξαφανίστηκε. Κοιτάει το τέτοιο, το λέει, γυναίκα του, τι γίνεται, τα παιδιά μικρά ήταν. Γιατί λέει, κοιτάς έτσι, λέει, τίποτα, λέει, κάτι θυμήθηκα, δεν ήθελα να τους τρομάξει. Φεύγει, πάνε, τελείωσε η παραθέρηση, περάσαν κάτι μήνες. Λέει, ρε Αντώνη, έλα να δεις, λέει, κάτι φωτογραφίες, λέει, από το χωριό, λέει, εκείνο το βράδυ.
που βγάλαμε. Λέει ευχαριστώ. Στις φωτογραφίες είχε κάτι παλιές. Λέει αυτόν τον γνωρίζω, λέει ο αδερφός μου. Λέει πού το γνωρίζεις. Λέει έτσι και έτσι, λέει εκεί, λέει σκοτώθηκε. Αχα. Σε εκείνο το σημείο σκοτώθηκε. Τώρα τι να πω. Μάλιστα. Εγώ τα βλέπω φαντασίες. Τώρα από εκεί ύστερα με το έλεγε και σηκώθηκε η τρίχα του. Α, μια μέρα πλάκα-πλάκα, να τα πιάσουμε λίγο πάλι αυτά. Ναι, ωραία, είναι έτσι να ξεφεύγουμε και καμιά, ναι, φορά. Έγινε, αυτά ήθελα. Ωραία, ωραία, να είσαι καλά. Ναι, χαιρετώ. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Συμπολίτη. Έλα. Σε ακούω απόψε πολύ ζωηρό. Ζωηρούλης, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω κάτι. 9 Μαρτίου του 1941 ξεκίνησε στην Βόρειο Ήπειρο η αιαρινή επίθεση των Ιταλών, η οποία κράτησε μέχρι τις 15 Μαρτίου του 1941. Το κέντρο των επιχειρήσεων ήταν το ύψωμα 731, το οποίο αν το καταλάμβαναν οι Ιταλοί, άνοιγε ο δρόμος προς τα Ιωάννινα. Σε αυτή τη μάχη των 6 ημερών, ο ελληνικός στρατός έχασε 1.196 οπλίτες, 47 αξιωματικούς και 4.000 τραυματίες. Από την πλευρά των Ιταλών, το ελληνικό επιτελείο εκτιμά ότι υπήρχαν 11.500 περίπου νεκροί. Αυτά συνέβησαν εκείνη την εποχή. Σήμερα σκοτωνόμαστε για τα πανεπιστήμια αν θα είναι ιδιωτικά ή αν θα είναι δημόσια. Μήπως τελικά τα 14-15 πανεπιστήμια που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική επικράτεια είναι παραπανήσια ή τα περισσότερα είναι παραπανήσια. Δεν σ' ακούω να λες τίποτα. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω που θα το καταλήξουμε. Παραπανήσια με ποια είναι. Πώς το εννοείς δηλαδή. Ότι πρέπει να βγουν από τη μέση ή ότι δεν έχουν τους φοιτητές που θα... ότι δεν υπάρχουν τόσοι φοιτητές για τόσα πανεπιστήμια που έχουμε ότι είναι πολλά. Πώς το εννοείς. Όχι, παντρώνονται. Στελεχώνονται. Ναι, υπάρχουν... Άρα το παραπανήσια είναι ότι πρέπει να βγουν από τη μέση, αυτό εννοούμε. Μήπως, ναι, μήπως είναι υπερβολικός ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα πανεπιστήμια. Αυτό το συνδυάζουμε με κάποιο τρόπο με τα ιδιωτικά. Ναι, δεν μας φτάνουν αυτά που έχουμε και θέλουμε και ιδιωτικά. Μάλιστα. Αλλά η ποιότητα των πανεπιστημίων δεν είναι αποκλειστικά των δημοσίων η καλή ποιότητα. Μπορεί να είναι και ιδιωτικό. Βεβαίως. Και εδώ ξέρεις, υπάρχει και ένα ερώτημα, και συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να σε λίγο να το κλείσουμε για να προλάβω και ένα τελευταίο. Αν έχουμε τόσα πολλά πανεπιστήμια, όπως λες, και καλά και τα λοιπά, γιατί πάρα πολλά παιδιά δικά μας φεύγουν και σπουδάζουν σε κάτι Βουλγαρίες και κάτι Ρουμανίες και κάτι Κύπρους. Γιατί σε εμάς εδώ υπάρχει το κόσκινο, δεν θα πω το φράγμα, να, των Πανελληνίων. Εάν όλοι ικανοί είναι για να πάνε στο πανεπιστήμιο, τότε δεν έχουμε ανάγκη να φωνάζουμε. Μάλιστα. Για ισότη. Μάλιστα. Ωραία, να τα πούμε λίγο μια άλλη φορά αν θέλεις τα περισσότερα, για να πάρουμε και ένα τελευταίο να προλάβουμε λίγο. Δύο κουβέντες έχεις να πεις τίποτα για το παρελθόν που υπενθύμησα. Το είπαμε χθες, στο Σαν Σήμερα το αναφέραμε. Τώρα είναι και 57, πρέπει να πάρουμε ένα τελευταίο. Καλά έκανες, γιατί δεν σε άφησε να τα πεις. Πολύ, ναι, καλά έκανες, τα ακούσαμε. Να είσαι, ναι, καλά κι εσύ, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον ακόμα. Χαίρετε, ναι. Κώστα, μπορώ να πάρεις μια ζεμπεγιά για τον Βαραβά. Τι να κάνεις. Θα αφιερώσω το ζεμπεγιά. Αλέξανδρε, άστο, πρέπει να βάλουμε και μηνύματα και τέτοια. Άστο τώρα και δεν προλαβαίνουμε, ναι. Μισό λεπτό, μια πενιά μόνο, μια στροφή. Αλέξανδρε, δεν προλαβαίνουμε. Μια που πήρα τώρα. Έλεος, ρε. Δεν παρακαλώ πολύ. Αλέξανδρε, είναι και 58. Έχω μηνύματα που δεν διάβασα. Μιλούσα 3 λεπτά. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, μίλησες και πριν. Καλησπέρα.
Έχουμε τρία λεπτά και δεν δίνετε ούτε μηνύματα και χρωστάμε και τραγούδια και χίλια δυο που πάλι δεν τα προλάβουμε. Την άλλη φορά. Λοιπόν, τώρα δεν τα προλάβω και τα μηνύματα. Λέμε όχι στα ιδιωτικά. Α, το είδαμε αυτό. Ο Πέτρος λέει: το μόνο που δουλεύει στην Ελλάδα είναι η προπαγάνδα του Μητσοτάκη. Δεν είχε συμβεί, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία αν υπήρχαν σταθμάρχες. Ήταν γνωστό, λέει, ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση και όμως είχε τους μισούς σταθμάρχες από όσους έπρεπε. Και λέει και άλλα: εδώ τώρα είναι μεγάλο, παιδιά, λίγο να το προλάβουμε. Ο Χάρης λέει για το πουλί που ανακάλυψαν οι Ισραηλοί. Α, τώρα το είδα. Ο Κώστας λέει: τα μπέρδεψε όταν είχαμε. Ο Πέτρος. Όταν είχαμε δημόσια υγεία, παιδεία, ΔΕΗ κλπ. Δεν είχαμε καπιταλισμό. Ωραία, τα αφήνουμε, το συζητάμε από εβδομάδα. Μιλάς, λέει, με κάποια παπαγαλάκια συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, βρε Κώστα. Είναι αυτός τέλος πάντων που. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία, παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και κρίνεται, όλοι μας κρινόμαστε. Ο Κωνσταντίνος λέει για τα άτια. Παιδιά, δεν προλαβαίνω άλλα, πρέπει να φύγουμε. Γιάννη, βάλε δύο στροφές τώρα από εκείνο που είπαμε, γιατί το χρωστάω. Για να μπορέσουμε να. Παιδιά, έχει καμιά δεκαριά ακόμα, δεν προλαβαίνω τώρα. Έτσι. Και τραγούδια ζητάτε και άλλα διάφορα και για τα φαντάσματα εδώ λέτε. Και η Σόνια λέει για τα νοσοκομεία ότι αυτοί που έχουν χρήματα έχουν κάνει ιδιωτικές ασφαλίσεις. Περίθαλψη, η λυπή τον ήπιαμε. Σόνια, δεν μιλάμε για αυτούς. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχει χρήματα. Αυτός που έχει χρήματα θα πάει να κάνει την επέμβαση στο Διαβαλκανικό. Μιλάμε για αυτόν που έχει ένα κουμπόδωμα 1000 ευρώ στην άκρη, 1500 ή μπορεί να βρει δανεικά για παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, βάλε λίγο σε παρακαλώ, Γιάννη. Δύο στροφές από αυτό που χρωστάμε και φύγαμε. Και καλή συνέχεια να έχετε με τον Αλέξανδρο. Εμείς και πάλι από Δευτέρα προς πρώτες στιγμές Τρίτης. Τώρα τι να πω, δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Έτσι, την αγάπη σας στην ορχήστρα μας. Γεια και χαρά.